Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή, επιτέλους, του Φεβρουαρίου 8. Και αρχίζει αμέσως τώρα η απογευματινή ενημέρωσή σας από τον Sky. Σοκαριστικές φωτογραφίες των τεσσάρων συλληφθέντων στον Βελβενδό. Τις έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία για να πείσει ότι δεν τους βασάνισε. Το Μάρτιο φεύγουν από το δημόσιο 13.000 υπάλληλοι. Μπαίνει λουκέτο σε 700 φορείς. Ελέγχου σε νοσοκομεία από τη Χρυσή Αυγή. Καταγγελίες για εισβολή ακόμα και σε σχολεία. Έσβησαν τα φώτα σε ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Φεμινίστριες καταγγέλουν τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για υπεράσπιση κατηγορουμένων για βιασμούς. Στα άκρα η σύγκρουση αγροτών κυβέρνησης, η φραστική επίθεση στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Και κινδυνεύει με άμεσο κλείσιμο το μοναδικό εργοστάσιο λιπασμάτων της χώρας. Αγωνία για την τύχη χιλίων εργαζομένων. Σήμερα λοιπόν, τούτο το απόγευμα, ο καιρός φτιάχνει λίγο, θα περάσουμε ένα κρύο Σαββατοκύριακο σχετικά, αλλά αυτό που έγινε χτες στο Τατόι δεν θα το δούμε. Ανεμοστρόβιλοι λοιπόν χτύπησαν χθες πολλά σημεία της χώρας, μεταξύ των οποίων και το μικρό αεροδρόμιο στο Τατόι. Όχι, το μικρό, το αεροδρόμιο στο Τατόι. Αυτό που βλέπετε λοιπόν είναι ότι απέμεινε από ένα ελαφρύ αεροσκάφος, ένα Σέσνα που καρφώθηκε στη στέγη ενός κτηρίου. Και μαζί με αυτό και άλλο ένα. Μέλη ακροδεξιών οργανώσεων, ναζιστικών, κατά κάποιους επισκέφθηκαν αντιπροσωπεία της Χρυσής Αυγής μέσα στο κοινοβούλιο. Το Reuters αποτύπωσε σε μια σειρά από φωτογραφίες την Ελλάδα του σήμερα. Φωτογραφίες που δεν είναι για να μας κάνουν περήφανους, φωτογραφίες που σε πολλές από αυτές αποτυπώνεται η καθημερινότητα και η πραγματικότητά μας. Η μιζέρια που ζούμε. Πρώτο θέμα της μέρας, η συνέντευξη τύπου που έδωσε ο εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας το πρωί. Με μια σειρά από στοιχεία όπως τα χαρακτήρισε για να αποδείξει ότι δεν βασανίστηκαν οι τέσσερις κρατούμενοι από το Βελβενδό. Από τη ληστεία στο Βελβενδό, αλλά τα τραύματα και όλα όσα είδαμε να υπάρχουν στα πρόσωπά τους έγιναν επειδή αντιστάθηκαν τη στιγμή της σύλληψης. Ας δούμε τι είπε και θα το συζητήσουμε και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά. Συμπλοκή σώμα με σώμα, αντίσταση των δραστών, πτώση στο έδαφος και κύλισμα. Εδώ στο πονέσαι και εδώ στο πονέσαι στο κεφάλι και κάτι τρώτσες στην κοιλιά και κάποια στιγμή λέει ο ένας στον άλλον. Λέει έλα λέει βαρέσει καλά Νίκο να συνεχίσεις εσύ. Εδώ πρόκειται περί βασανιστήριο. Οι εικόνες που συγκλονίζουν είναι οι νέες σκληρές φωτογραφίες με τα πρόσωπα των τραυματισμένων δραστών που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία για να αποδείξει ότι δεν υπήρξαν βασανιστήρια μετά τις συλλήψεις τους. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, οι φωτογραφίες έχουν τραβηχθεί όταν οι συλληφθέντες μπήκαν για πρώτη φορά στο αστυνομικό τμήμα της Βέρειας το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Οι άνθρωποι αυτοί όταν προσήχθησαν φωτογραφήθηκαν. Προσήχθησαν στην αστυνομική διεύθυνση ώρα 1. Φωτογραφήθηκαν ώρα 13 και 11. Με αίματα στο πρόσωπο. Το πόρισμα της αστυνομίας αναφέρει ότι οι τραυματισμοί των δραστών προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της συμπλοκής με τους άνδρες της Δίας. Μετά το σάλο που προκάλεσαν οι διαφορές ανάμεσα στις αρχικές φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα και στα πλάνα που κατέγραψαν οι κάμερες λίγες ώρες αργότερα, η αστυνομία επικαλέστηκε αυτό το βίντεο, στο οποίο ένας από τους συλληφθέντες φαίνεται αιμόφυρτος στο σημείο της συμπλοκής. Υπήρξε συμπλοκή πάλι για να καταβληθεί η αντίσταση των δραστών, να επιτευχθεί η σύλληψή τους. Η αστυνομία έδωσε μεγάλη βαρύτητα στις ανακοινώσεις της σε αυτές τις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε δύο δόσεις. Οι πρώτες από κινητό τηλέφωνο όταν έφτασαν στο τμήμα και οι δεύτερες από ψηφιακή κάμερα 20 λεπτά αργότερα. Στην πρώτη φωτογραφία του Ανδρέα Δημήτρη Μπουρζούκου, πάντως, που σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας τραβήχτηκε 11 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι, το ρολόι που βρίσκεται πίσω του δείχνει 8 και 25. Στη δεύτερη φωτογραφία που δεν διακρίνεται ρολόι, το πρόσωπό του δείχνει παραμορφωμένο από τα χτυπήματα. Ο Νίκος Ρωμανός εμφανίζεται αιμόφυρτος και στις δύο φωτογραφίες. Και στην πρώτη, λίγο μετά την είσοδό του στο τμήμα, αλλά και 20 λεπτά αργότερα, όταν κάθισε σε διαφορετικό σημείο απέναντι από την ψηφιακή κάμερα της αστυνομίας. Ιδιαίτερα σκληρές και οι φωτογραφίες του Γιάννη Μιχαηλίδη. Στην πρώτη, ένας αστυνομικός του κρατάει το κεφάλι,
και στη δεύτερη κλείνει τα μάτια για να αποφύγει το φλας. Εμένα μου είχαν πετάσει ένα μαύρο κουφάν στο κεφάλι, δεμένα τα χέρια στο στάγγονα και με χτυπούσανε, ενώ τόση ώρα. Δεν ξέρω που λέει ώρα. Την ώρα που οι γονείς και οι ίδιοι συλληφθέντες κάνουν λόγο για βασανιστήρια στο τμήμα, η αστυνομία υποστηρίζει ότι έχει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες που δικαιώνουν τους ισχυρισμούς της. Ότι δηλαδή οι Ρωμανός, Μιχαηλίδης και Μπουρζούκος τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της εμπλοκής. Επιπλέον, τονίζουν πως ο Δημήτρης Πολίτης δεν είχε τραυματιστεί επειδή δεν αντιστάθηκε κατά τη διάρκεια της σύλληψης. Εξακριβώθηκε μέχρι τώρα ότι υπήρξε συμπλοκή στο συγκεκριμένο σημείο, στον τόπο. Έτσι, όλα τα υπόλοιπα για τα βασανιστήρια, δηλαδή για τη συστηματική κακοποίηση που λέτε, για την προσβολή άνθρωπη της αξιοπρέπειας, ερευνούνται παράλληλα σε ένα πλαίσιο, όπως σας είπα, ποινικής έρευνας. Οι ανακοινώσεις και οι φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία προκάλεσαν νέα σύγκρουση κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για απαντήσεις που αντί να λύνουν απορίες, δημιουργούν ερωτήματα. Δεν είναι αρκετά πιστικές αυτές οι απαντήσεις. Δεν μπορούν να είναι πιστευτές αυτές οι αναφορές. Πολύ δε περισσότερο όταν η εκδοχή των φωτογραφιών που υπήρξε περιείχε την παραποίησή τους. Η δε δικαιολογία ήταν αστεία. Είναι απορίας άξιο πως ένα κόμμα που δηλώνει κοινοβουλευτικό επιμένει να θεωρεί πιο αξιόπιστους τους ισχυρισμούς κατηγορουμένων για ένοπλες ληστείες και τρομοκρατικές ενέργειες από τις καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων και τα αποδεικτικά στοιχεία της αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο εκπρόσωπος της αστυνομίας τόνισε ότι εκκρεμεί η διενέργεια εξέτασης για το ποινικό μέρος της υπόθεσης, όπου θα χρειαστεί να ληφθούν και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Σημείωσε πως οι κατηγορούμενοι θα υποβληθούν αύριο σε ιατροδικαστική εξέταση για τα χτυπήματά τους, αφού τις προηγούμενες μέρες είχαν αρνηθεί. Θα καλησπερίσω τους συναδέλφους που θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα το φιλοξενούμενό μας, τον κύριο Δημήτρη Στούπο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αυγής. Καλησπέρα σας. Τον Τάκη Χατζή από τον Λεπόστ. Και όσους μας βλέπουν. Και τον πρόδρομο Παπαϊλόπουλο και τον Δημήτρη Καραστεφανή. Θα ξεκινήσω από τον Δημήτρη για να μας πει, γιατί υπάρχει και πόλεμος ανακοινώσεων, Δημήτρη Καραστεφανή, και να σχολιάσουμε λίγο τις φωτογραφίες. Σας ακούμε. Πριν από λίγα λεπτά, καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα. Υπάρχει απάντηση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ σε μία ακόμη επίδειξη αμετροπρέπειας επιμένει να θεωρεί με το ζόρι βασανιστές τους Έλληνες αστυνομικούς και να μην έχει το κουράγιο να παραδεχθεί τουλάχιστον το λάθος του να εξάγει συμπεράσματα πριν τη διεξαγωγή έρευνας, τα ευρήματα της οποίας τον διέψευσαν. Απάντηση νούμερο 1 ήταν στα ερωτήματα που είχε θέσει νωρίτερα το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από συστάσεως ελληνικού κράτους, ο πειθαρχικός έλεγχος όσων υπηρετούν στο δημόσιο τομέα διεξάγεται από αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Και δεν προβλέπεται βέβαια να διεξάγεται η έρευνα από τις συνιστώσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Απάντηση δεύτερη. Ο ΣΥΡΙΖΑ αγνοεί ή παριστάνει ότι αγνοεί ότι τραυματίστηκε αστυνομικός κατά την επιχείρηση σύλληψης. Αγνοεί επίσης ότι για τον ίδιο λόγο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος ενός εκ των κατηγορουμένων. Η τρίτη απάντηση και η τέταρτη νομίζω ότι είναι λίγο πιο δυνατές, να το πούμε έτσι. Οι ιατροδικαστικές εκθέσεις δεν έχουν συνταχθεί ακόμα για τον απλούστατο λόγο ότι οι τρεις κατηγορούμενοι για τη ληστεία αρνήθηκαν να παραλάβουν τις σχετικές παραγγελίες για εξέτασή τους από ιατροδικαστή. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της προδικαστικής ποινικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, θα κληθούν αυτεπαγγέλτως στη ιατροδικαστική εξέταση. Λοιπόν, και να κλείσουμε, Νίκο, το ότι όσα υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ κινδυνεύουμε να πάθουν όλοι διεθνή αμνησία. Δεν έχουμε πάθει αμνησία, πάντως όταν δεν θυμόμαστε ότι εδώ και μια εβδομάδα δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που να καταδικάζει την τρομοκρατική δράση των ληστών της Κοζάνης. Σκληρή ανακοίνωση. Σκληρή ανακοίνωση, ειδικά ως προς το τέλος. Να σταθούμε λίγο στις φωτογραφίες. Οι φωτογραφίες αυτές λοιπόν δόθηκαν στη δημοσιότητα σήμερα με σκοπό, κατά την αστυνομία, να αποδείξουν ότι ο τραυματισμός των τριών από τους τέσσερις δεν έγινε μέσα στο αστυνομικό τμήμα, αλλά έγινε λόγω της αντίστασης όταν συλλαμβάνονταν. Ναι, ας μείνουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Ας μείνουμε σε αυτή τη φωτογραφία. Εδώ λοιπόν φαίνεται ο ένας από τους συλληφθέντες. Η αστυνομία λέει ότι οι φωτογραφίες ελήφθησαν λίγο μετά την σύλληψή τους, όταν τους πήγαν στο αστυνομικό τμήμα.
δεν είναι η Κοζάνη εδώ, είναι το αστυνομικό τμήμα της Βέρειας, έτσι. Στην αστυνομική διεύθυνση της Βέρειας είναι λίγο πριν τις 7.30 από ό,τι φαίνεται, εκτός αν έχει. Όχι, δεν είναι 7.30, είναι 8.30. 8.30, εκτός αν δεν 8 έχει. 8 και 25 γράφει το ρολόι, αν. Αλλά ναι. Αν δεν το γυρίσει κανένας, γιατί γυρίζουν τα ρολόγια. Όχι, 8 και 25 είναι βράδυ. Η σύλληψη έγινε 1 παρατέταρτο. Όχι, άλλο λέω. Το ρολόι αυτό λέει 8 και 25 που τραβήθηκε η φωτογραφία. Αλλά τα ρολόγια αυτά, όπως ξέρεις, γυρίζουν. Έχουν πίσω ένα κουμπάκι. Ναι, ούτως ή άλλως είναι βράδυ. Εδώ υποτίθεται ότι οι φωτογραφίες αυτές έχουν τραβηχτεί μεσημέρι. Ότι οι φωτογραφίες αυτές έχουν τραβηχτεί γύρω στη 1 και 10 όταν και πήγαν στην αστυνομική διεύθυνση. Γιατί μην ξεχνάμε, 12 παρα 10 έγινε συμπλοκή σύμφωνα με την αστυνομία. Μάλλον έγινε το μπλοκ. Ναι, μην τα επαναλάβουμε, Δημήτρη. Είναι γνωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει συμβεί και δεν είναι δυστυχώς σαφές. Από τη μια μεριά, όντως στη φωτογραφία τη στιγμή της ακινητοποίησης φαίνεται ότι ένας από τους κατηγορουμένους έχει αίματα στο πρόσωπο, τα οποία προφανώς θα έγιναν στη διαδικασία σύλληψης. Μην ξεχνάμε, ήταν και βαρύτατα οπλισμένοι οι τρεις κατηγορουμένοι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, εδώ φαίνεται. Για τους υπόλοιπους δεν μπορούμε να πούμε γιατί δεν διακρίνονται πρόσωπα. Νομίζω ότι είναι ο μικρότερος από όλους αυτός με τα πολλά αίματα. Ναι, αλλά τα χτυπήματα που έχει, αν δείτε, με συγχωρείς κύριε συνάδελφε, τα χτυπήματα που έχει εδώ, που δείχνει η φωτογραφία αυτή και μία άλλη την ώρα που γίνεται η προσαγωγή, νομίζω, είναι πολύ διαφορετική από τη φωτογραφία που είναι αργότερα που βγήκε στη δημοσιότητα. Δηλαδή, αν προσέξει κανείς κάτω από το αριστερό του μάτι, θα καταλάβει ότι υπάρχουν διαφορές. Εντάξει. Τώρα να ζητήσω από τον κύριο Στούμπο να ακούσουμε και ένα πρώτο σχόλιο. Κύριε Στούμπο. Αν και δεν έχω τη δυνατότητα να βλέπω τις φωτογραφίες, εγώ θα ήθελα να σχολιάσω και να απαντήσω σε όσα αναφέρθηκαν και στο ρεπορτάζ και στα πρώτα σχόλια. Καταρχήν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε σαφείς μεταξύ μας και σαν δημοσιογράφοι και σαν πολίτες ότι η μεγάλη αντίθεση και η αντιπαράθεση για αυτά τα γεγονότα και τους τραυματισμούς και τους βασανισμούς, όπως να το πει κανείς, δεν είναι ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αστυνομία ή απλά τον Υπουργό κύριο Δένδια. Είναι ανάμεσα στο δικαιϊκό πολιτισμό μας, σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαν χώρα δημοκρατική. Είναι ανάμεσα στην κοινωνία και σε όλους μας και στις μεθόδους βίας και αυταρχισμού ή βασανισμού όταν και όποτε εκδηλώνονται. Κανείς δεν ήμασταν από εμάς εκεί παρών και προσπαθούμε να κάνουμε και τη δουλειά μας ως δημοσιογράφοι, αλλά να έχουμε και ένα κριτήριο ως πολίτες για να θυμηθούμε διάφορα περιστατικά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, πώς οι επίσημες αρχές καταστολής αντιμετωπίζουν τις συλλήψεις, όχι ότι είναι αμόλυντες όλες, αλλά νομίζω ότι εμείς έχουμε μια επαναλαμβανόμενη υποτροπή το τελευταίο διάστημα, όχι μόνο από καταγγελίες, αλλά από γεγονότα που γίνονται δίπλα μας, είτε πρόκειτο για την αντιμετώπιση και τη βίαιη καταστολή διαδηλώσεων. Δεν θα αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένα παραδείγματα, είναι πάρα πολλά και πολύ πρόσφατα. Να μείνουμε πάντως σε αυτό. Και το τελευταίο δεδομένο. Ναι. Αν πάρουμε το δεδομένο, μου επιτρέψτε να τελειώσω. Αν πάρουμε το δεδομένο αυτό μετά το τρομοκρατικό χτύπημα επάνω από τους συλληφθέντες, είναι προφανές, ασχέτως των ρολογιών και πώς μπορούν να ρυθμιστούν, ότι για την αντιμετώπιση ενός τέτοιου ερωτήματος κορυφαίου για τη δημοκρατία μας και του δικαιϊκού μας πολιτισμού και της σημασίας όλων μας να νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς σε μια ευνοούμενη πολιτεία, ιδιαίτερα την ώρα της καταστολής, θα έπρεπε να έχει επιληφθεί ιατροδικαστής πολύ πιο γρήγορα και όχι μετά από 8 ημέρες ή 18. Και καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πάντως, αλλά από εκεί ένα λεπτό, κύριε Στούμπο. Αν κάνω έρευνα. Από αυτά που ακούσαμε, λέει το Υπουργείο ότι δεν έχει επιληφθεί ιατροδικαστής γιατί αρνήθηκαν οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι. Αναφέρεται όχι στο ότι δέχτηκαν οι κατηγορούμενοι, αλλά στο αν πήραν το χαρτί όταν κοινοποιήθηκε. Αλλά εγώ θα σας έλεγα ότι χρειάστηκε να παρέμβει αυτεπαγγέλτως η εισαγγελία για να πει για το θέμα του ιατροδικαστή και όχι να είχε παρέμβει η ίδια η κυβέρνηση, ο ίδιος ο Υπουργός. Που θα έλεγα ότι θα έπρεπε αμέσως να το κάνει και όχι απλά για μια εσωτερική έρευνα. Γιατί εν προκειμένου, αν έχω κάνει εγώ ένα αδίκημα ή έχω υποπέσει σε ένα παράπτωμα, αν ερευνήσω τον εαυτό μου, μάλλον δύσκολο θα τον βγάλω ένοχο. Αλλά ας αφύγω και από αυτό το παράδειγμα. Νομίζω ότι δεν αρκεί η απλή παράθεση κάποιων στοιχείων από τη σημερινή ανακοίνωση που έκανε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, εκείνο που παραμένει σε μεγάλη εκκρεμότητα και κακώς κάνουν λογοπαίγνια από την πλευρά των κυβερνητικών προπαγανδιστικών επιτελείων, όποια και αν είναι αυτά, δημόσια ή σκοτεινά ή ημισκοτεινά, θα έπρεπε να προσέχουν πολύ περισσότερο να μην παίζουν με τη Διεθνή Αμνηστία, παραδείγματος χάρη, γιατί έχει επαναλάβει με συχνές ανακοινώσεις ότι είμαστε μια χώρα, προσέξτε, μια χώρα, μια κυβέρνηση δηλαδή, μια πολιτεία, πολύ συχνά υπότροπη με επαναλαμβανόμενη κουλτούρα αυταρχισμού
και βιαιοτήτων. Νίκο. Συνεπώς, μιλώντας από τις κατασταλτικές αρχές. Κύριε Στούπο, μόνο λίγο να ζητήσω για την οικονομία του χρόνου επιτελείο. Πιο πυκνές τοποθετήσεις. Αν είναι εύκολο αυτό και αν είναι εφικτό. Θέλω λοιπόν λίγο να ακούσουμε τον πρόδρομο και να σταθούμε, κύριε Στούπο, και στο κομμάτι της ανακοίνωσης που λέει το Υπουργείο πριν από λίγο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μια εβδομάδα τώρα δεν έχει καταδικάσει την τρομοκρατία. Ψευδέστατο. Από την αρχή ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κουρλέτης, αν ανατρέξετε, έχει νομίζω παρουσιαστεί και από τα δικά σας δελτία. Είχε καταγγείλει τα περιστατικά της τρομοκρατίας, τα συγκεκριμένα, όταν είχε ερωτηθεί και είχε κάνει και τη δήλωση. Αλλά δεν είναι το θέμα να παραθέτει κανείς δηλώσεις, σας επαναλαμβάνω. Αισθάνομαι φοβερά ανήσυχος. Μην το επαναλάβετε για οικονομία χρόνου, ταπεινή παράκληση. Απλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν γίνεται με χυδαίο πόλεμο προπαγάνδας από την κυβέρνηση να αντιμετωπίζονται κορυφαία ζητήματα και να προσανατολιζόμαστε από τα πραγματικά καυτά προβλήματα της επικαιρότητας και της κοινωνίας μας. Που διαλύεται και που ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή τελειώνει η Ευρωσύνοδος που πολύ λίγα έχει να επιδείξει ο κύριος Σαμαράς, αν όχι τίποτα. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι κοιτάμε για άλλη μια φορά το δέντρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Δεν λέω να διαγράψουμε το τι έχει γίνει. Γι' αυτό υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, γι' αυτό υπάρχουν θεσμοί. Θα ερευνηθεί αν έχουν χτυπηθεί πριν, μετά, στη συμπλοκή, μέσα στο τμήμα οι τέσσερις κατηγορούμενοι. Όμως, αυτό είναι κάτι που γίνεται πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια. Μόλις έχουμε τέτοιου είδους περιπτώσεις τρομοκρατίας, ληστείων που παραπέμπουν σε τρομοκρατικές ομάδες, μονίμως έχουμε την ίδια συζήτηση. Πόσο τους χτύπησαν, τι έκαναν οι αρχές, τι δεν έκαναν. Για μένα το ζητούμενο είναι γιατί αυτά τα παιδιά σε ηλικία 20-25 χρονών κρατάνε Καλάσνικοφ και φοράνε αλεξίσφαιρα γυλαίκα και φτάνουν στο σημείο να κάνουν τέτοιες, να προχωράνε σε τέτοιες ενέργειες. Για μένα η πολιτεία εκεί πρέπει να σκύψει όλοι μας και εμείς που μετέχουμε σε όλο αυτό το σύστημα, όπως θέλεις χαρακτήρισέ το, στην κοινωνία αυτή, να δούμε γιατί φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Πρόδρομε, και συγγνώμη, πάλι λέω ότι δεν πρέπει να... Υπάρχουν το θέμα αυτό κατά την άποψή μου. Άκουσα τον συνάδελφο από την εφημερίδα Αυγή, πολύ προσεκτικά. Η δικιά μου άποψη είναι η εξής. Υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα σε αυτή την υπόθεση. Το πρώτο πράγμα είναι ότι είχαμε μια ομάδα νεαρών με αλεξίσφαιρα γυλαίκα, βαριά οπλισμένους, σε μια ληστεία. Στη ληστεία αυτή υπήρξε και ένας άνθρωπος ο οποίος είχαν κρατήσει όμηρος. Είχαν κρατήσει όμηρο. Που προφανώς είναι και αποφασισμένοι για τα πάντα, λοιπόν, Τάκη, έτσι δεν είναι. Να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την άποψή μου, γιατί προχτές το βράδυ έγινε ένα μπέρδεμα, δεν το ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω και βρήκα τον πελά μου στο τέλος. Να το ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Λέω λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το οποίο έχει καταδικαστεί, φαντάζομαι, όπως είπε και προηγουμένως ο κύριος Στούμπος, και από όλο το πολιτικό σύστημα. Το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι της αστυνομίας. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί η αστυνομία σήμερα βγήκε να κάνει δηλώσεις ότι δεν τους δίραμε εμείς και ήρθε το εσωτερικών υποθέσεων, των εξωτερικών υποθέσεων, έκανε έρευνα και δεν τους δίραμε εμείς. Παιδιά, είμαστε εντάξει. Και να είναι έτσι, έχει κάνει λάθος η αστυνομία. Θα σας πω γιατί. Η υπόθεση αυτή, αν δεν διερευνηθεί σε βάθος από τον εισαγγελέα να δώσει ένα πραγματικό πόρισμα, εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Γιατί? Γιατί όταν εγώ χτυπήσω τον κύριο Ευαγγελάτο και ο κύριος Ευαγγελάτος σε μένα σε μια συμπλοκή, σε ένας από τους δύο που θα βγάλει πόρισμα ποιος χτύπησε τον άλλον, ναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Νομίζω ήταν μεγάλο λάθος και αυτά που γράφει η αστυνομία στην ανακοινωσή της μετά, η οποία επιτίθεται το Υπουργείο σε ένα πολιτικό κόμμα, για μένα είναι λάθος. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα για να προλάβουμε λίγο τον χρόνο. Πρόδρομε, θέλω να πω ένα τελευταίο μόνο. Με συγχωρείς, Νικό. Να ξεκαθαρίσω και πάλι. Είναι σημαντικό, Νικό, με συγχωρείς να μου το επιτρέψεις. Σύντομα δεν έχω άλλο, το καταλαβαίνω, αλλά είναι και σημαντικό να το πούμε. Άλλο το πράγμα η ενέργειά τους και η πράξη τους που είναι καταδικαστέα. Και άλλο να βγαίνει η αστυνομία η ίδια να βγάζει πόρισμα για τον εαυτό της. Αυτό νομίζω κανένας Έλληνας δεν θέλει να το βλέπει. Πριν πάμε στον κύριο Τσίπρα και το ρεπορτάζ που θα μας δώσει ο πρόδρομος, θέλω να πω ένα πράγμα. Δεν ούτε στην Ευρώπη. Θέλω να πω ότι δεν ξέρουμε τι πραγματικά έγινε. Η αστυνομία δίνει την εκδοχή σήμερα, ο καθένας έχει και τη δική του αλήθεια. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν χτυπήθηκαν οι τέσσερις κατηγορούμενοι τρομοκράτες, γιατί δεν θα το ξεχάσουμε. Είναι κατηγορούμενοι τρομοκράτες. Ναι, λένε οι ίδιοι ότι είναι αντι... Εάν χτυπήθηκαν, εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι δύο φορές τραγικό. Η μία γιατί χτυπήθηκαν και η δεύτερη γιατί αυτοί οι βαρύτατα οπλισμένοι κακοποιοί ήταν ήδη τραυματίες. Το να χτυπήσεις χτυπημένο... Είναι χειρότερο τώρα. Είναι άνανδρο. Ναι. Δύο φορές, όχι μία. Και το άλλο είναι. Είναι άνανδρο μια φορά να χτυπάς κάποιον και να το χτυπάς με αυτόν τον τρόπο. Αν όντως έχει γίνει, αλλά να χτυπάς χτυπημένο.
Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω όπως είναι. Εντάξει, τώρα είναι βαρύ. Ότι έχει γίνει στη σύλληψη. Ότι έχει γίνει στη σύλληψη. Κάτσε όμως. Τάκη, να το πούμε. Ότι έχει γίνει. Να το πούμε. Βεβαίως. Είναι ανεξάρτητη υπηρεσία όμως το τμήμα. Ότι έχει γίνει. Κύριοι συνάδελφοι, ότι στη σύλληψη έχει γίνει χτύπημα είναι δεδομένο. Και αίματα φαίνονται και προφανώς οι αστυνομικοί έκαναν μια δύσκολη σύλληψη με επαγγελματικό τρόπο. Θα το ξαναπώ, το είχα πει από την πρώτη στιγμή. Δεν έπεσε σφαίρα. Και μιλάμε για οπλισμένους ανθρώπους οι οποίοι. Επιτυχία της αστυνομίας στα αυτοκίνητα. Μετά λοιπόν το τι έχει γίνει, εγώ δεν το έχω καθαρό ακόμα. Και θα ήθελα, συμφωνώ με τον Τάκη, ό,τι περισσότερο μπορεί και η ιατροδικαστική έρευνα και η εισαγγελική έρευνα. Τα δικαστήρια να το βρουν. Και γρήγορη δίκη για να μην καταλήξουμε στα καραγκιοζηλίκια του παρελθόντος να είναι ελεύθεροι κατηγορούμενοι για βαρύτατα αδικήματα. Και πολλά ακόμα. Λοιπόν, πες μας τώρα, πρόδρομε, τι έγινε αυτά με τον κύριο. Αυτά συμβαίνουν σε όλες τις χώρες πάντως, αγαπητοί συνάδελφοι, και θα πρέπει να κρατήσουμε μια ψυχραιμία, επαναλαμβάνω. Βέβαια, να μην γινόμαστε κομμάτι του προπαγανδιστικού επιτελείου της σημερινής, της χθεσινής, της αυριανής κυβέρνησης, όταν θέλει να κρύψει τα δικά της ζητήματα. Γιατί νομίζω ότι το επεισόδιο. Αποκοπήσατε αυτό το συμπέρασμα, αυτή την εικόνα. Όχι, 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 αναφέρομαι γενικά. Αλλά λοιπόν, προσέξτε με, είπε και ο κύριος Ευαγγελάτος σωστά προηγουμένως. Ότι όταν έγινε η συμπλοκή για να συλληφθούν οι τρομοκράτες, δεν προκύπτει καμία ανταλλαγή πυρών και ευτυχώς, ούτε νομίζω καμία ακραία ένοπλη αναμέτρηση. Απόλυτος επαγγελματισμός. Ένας κακός. Των αστυνομικών, απόλυτος επαγγελματισμός. Ναι. Εγώ λέω όμως ότι ο απόλυτος επαγγελματισμός δεν είχε και απόλυτο συντονισμό, γιατί νομίζω ότι ακόμα και με τον Όμηρο, δεν ξέρω αν είχαν ενημερωθεί οι δυνάμεις που προσπάθησαν να τους συλλάβουν, ότι είχαν Όμηρο στα χέρια τους και αν θυμηθούμε ήταν και αυτός δεμένος χειροπόδαρα, ξαπλωμένος κάτω. Όλα συμβαίνουν σε τέτοιες επιχειρήσεις. Το αναφέρω αυτό για να δείξω ότι υπάρχουν και ζητήματα λειτουργίας, συντονισμού, αποτελεσματικότητας και ουσία του αστυνομικού έργου. Αλλά το κύριο που συζητάμε αυτή τη στιγμή, και θέλω να θυμίσω το τελευταίο παράδειγμα. Θυμηθείτε την ιστορία με τον ακροδεξιό στις σκανδιναβικές χώρες επάνω πριν από 2 χρόνια, πόσο ήταν, δεν θυμάμαι ακριβώς. Που είχε καθαρίσει τόσους νέους ανθρώπους, συνελήφθη, δεν λιντσαρίστηκε, ούτε οδηγήθηκε σε κανένα τμήμα με μόλοπες, ούτε μετά στο δικαστήριο τον είδαμε. Καλά, είναι μια άλλη χώρα. Το λέω σαν ακραίο άλλο παράδειγμα που δείχνει όμως πώς πρέπει να λειτουργούμε. Αναφέρθηκε και προηγουμένως. Ελάτε στο σήμερα γιατί μας φεύγει ο χρόνος. Και πολύ περισσότερο δεν καταλαβαίνω γιατί σήμερα, ας το πούμε, δεν ασχολείται πολύ περισσότερο και σε ένα πρόσθετο επίπεδο και με τις συλλήψεις των χρυσαυγητών που έγιναν πριν από 3 μέρες, που δεν νομίζω να κυριαρχεί στην επικαιρότητα και στη συζήτηση. Εμείς πάντως το έχουμε θέμα, το είχαμε και στους τίτλους και θα το αναλύσουμε. Άρα. Βεβαίως. Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Αναφέρομαι πάντα στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για αντιπερισπασμό από τα κεντρικά ζητήματα που έχει πλήρη χρεοκοπία και αδιέξοδο, οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά ακόμη. Και νομίζω ότι με αυτούς τους τρόπους το μόνο που κάνει είναι να αποδεικνύει τη γύμνια της ακόμα και στην προπαγανδιστική ακραία επίδοση που επιδίδεται κάθε μέρα. Πρόδρομε, παρακαλώ, Τάκη, σε παρακαλώ, παρακαλώ, πάμε στο επόμενο θέμα. Τι ακριβώς έγινε στην ομιλία του κ. Τσίπρα με τα φώτα? Ο κ. Τσίπρας μίλαγε το μεσημέρι, Νίκο. Έχει κάνει μια στροφή ο ΣΥΡΙΖΑ και κινείται προς μια κοινωνική ατζέντα. Θέτει θέματα πολύ σοβαρά, όπως αυτό με τα άτομα που έχουν αναπηρία. Μιλούσε λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, απίθυνε έναν χαιρετισμό, αναφέρθηκε και στον Πρωθυπουργό που βρισκόταν εκείνη την ώρα στις Βρυξέλλες και ξαφνικά την ώρα της ομιλίας το έσβησαν τα φώτα. Δεν ξέρω αν έχουμε το απόσπασμα να το δούμε. Για να ακούσουμε και τον ήχο. Τη στιγμή που έχουν ισοπεδώσει την Ελλάδα, τη στιγμή που του έχουν διαλύσει και λαιλατίσει την ελληνική κοινωνία μέσα από μια λιτότητα που έχει μειώσει 25% το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, παίρνουν απόφαση να μειώσουν και τα κοινωτικά κονδύλια για την Ελλάδα. Και δεν βρίσκεται εκεί ένας πρωθυπουργός που θα τους πει ως εδώ. Εκεί έπρεπε να κλείσουν τα φώτα, όχι εδώ. Στη σύνοδο κορυφής έπρεπε να κλείσουν τα φώτα. Θα κλείσουν τα φώτα. Για δύο λόγους. Πρώτον, για να ακούσουμε αυτό που είπε ο κύριος Τσίπρας για την Σύνοδο Κορυφής και δεύτερον για να δούμε το χαρακτηριστικό. Καλή ατάκα. Στη Σύνοδο Κορυφής θα πάμε λίγο αργότερα και θα τη συζητήσουμε αναλυτικά. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, μάλλον όχι ένα-δύο, στη χουργέτικη της ΑΜΠΑΧ. Και το λέω γιατί επειδή είναι και ο κύριος Στούμπος εδώ, να το συζητήσουμε. Για πες μας για αυτά, πρόδρομε. Λοιπόν, ήταν εύλογο ότι θα γινόταν αυτό κάποια στιγμή. Ο κύριος Νάσος Θεοδωρίδης, το στέλεχος, το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν μέχρι προχθές και στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, είχε κάνει εκείνες τις αναρτήσεις προχθές στο Facebook, όπου έλεγε ότι τα ίμια είναι καρντάκ και ότι κακώς θέλουμε να επεκτείνουμε τα μίλια σε 12. Και εν πάση περιπτώσει ο κύριος Σκουρλέτης τον αποδοκίμασε,
Και αποπέμφθηκε τελικά και από την Επιτροπή. Η Χουριέτ λοιπόν και η Σαμπάχ βρήκαν την ευκαιρία, πήραν τις δηλώσεις τους και τις δηλώσεις του κυρίου Θεοδωρίδη και τις ανήρτησαν βέβαια και αυτές, αναφέρθηκαν σε αυτές στα δικά τους μέσα ενημέρωσης. Έχετε κάποιο σχόλιο για όλη αυτή την υπόθεση, κύριε Στούμπο? Εγώ επαναφέρω αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι μέσα από την καθημερινότητα που βλέπουμε την πολιτική αντιπαλότητα να αναπτύσσεται και τις προπαγανδιστικές επιχειρήσεις του συγκεκριμένου σκοτεινού επιτελείου, για να το δέσω και με το σβήσιμο των φώτων που είπατε πριν, που έχει συγκροτήσει η κυβέρνηση και το ξέρετε κι εσείς ως δημοσιογράφοι, νομίζω ότι άλλη μια φορά προσπαθεί κάθε μέρα την κάθε τρίχα να την κάνει τριχιά για οποιοδήποτε θέμα, προκειμένου, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση από τα κεντρικά και κορυφαία ζητήματα, είτε της οικονομικής πολιτικής και του αδιαξόδου που οδηγεί τη χώρα και την κοινωνία μας. Γιατί σωστά αναφέρατε και προηγουμένως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Δεν είναι οποιοδήποτε θέμα, κύριε Στούμπο, όμως, τα ημεία. Αν μου μα δεν αποφεύγω τίποτα, αλλά προσέξτε με, είναι γνωστό για τη χώρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ... Είναι ζήτημα τα ημεία. Κοιτάξτε με. Νομίζω αναφερθήκατε κι εσείς προηγουμένως ότι αποδοκιμάστηκαν αυτές οι δηλώσεις κεντρικά από τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς εγώ δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Απλά να επαναλάβω ότι οι απόψεις σε μια δημοκρατία θα εκφράζονται και καλό θα είναι να έχει ο καθένας το μέτρο που του αναλογεί. Και στο κεντρικό πολιτικό σκηνικό, αλλά και οπουδήποτε. Δεν είναι δυνατόν να ζυγίζεται με τον ίδιο τρόπο η πολιτική δήλωση του επικεφαλής ενός σχηματισμού, ενός κόμματος ή ενός βουλευτή, καλά, με τη δήλωση βέβαια, ενός τελέχους ή ενός βέβαια, οποιοδήποτε μέλους. Από εκεί και πέρα, αλλά το δικαίωμα στη γνώμη όμως, επανέρχομαι και πάλι. Προσέξτε με, λέω, είναι πολύ εύκολο να βάζουμε και να λέμε ότι καταδικάζουμε τον οποιονδήποτε, πέρα από τα πολιτικά λάθη που μπορεί να κάνει και εν προκειμένου υπήρξε και πολιτικό λάθος και κατά τη γνώμη μου, το λέω και ως πολίτης και σαν δημοσιογράφος, αλλά από εκεί και πέρα, ξαναλέω, όχι τριχιά. Έχουμε μεγάλες τριχές που μας πνίγουν αυτή τη στιγμή και η κυβέρνηση το μόνο που επιδιώκει καθημερινά με το επιτελείο των διαφόρων εκεί παρατρεχάμενων είναι να προσπαθήσει να φέρνει τη συζήτηση οπουδήποτε αλλού εκτός από τα πραγματικά ζητήματα της κοινωνίας, της Ευρώπης, της οικονομίας και πάει λέγοντας. Πάντως... Δεν είναι δυνατόν σήμερα, ας το πούμε ξαναλέω, ενώ είχαμε ολονυχτία μαχαιριών και περικοπών από τους ευρωνεοφιλελεύθερους στη Σύνοδο Κορυφής, να μην αφιερώνουμε πολύ χρόνο, όχι μόνο στο δικό σας κανάλι, αλλά σε όλα τα κανάλια, για τα ζητήματα αυτά και να βλέπουμε τις πραγματικές αντιπαραθέσεις κυβέρνησης και κομμάτων, όλων των κομμάτων σε αυτά τα ζητήματα. Εγώ νομίζω... Κύριε Στούμπο, ένα λεπτό πρόδρομο, κύριε Στούμπο. Μια πραγματική ευρωπαϊκή δημοκρατική προοπτική και όχι το ανάποδο. Να πω το εξής πάντως. Επειδή αναφερθήκατε και στους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς, δική μας προσπάθεια από εδώ, από αυτήν την εκπομπή κάθε μέρα, είναι να ακούγονται όλες οι απόψεις. Όλες οι απόψεις. Και γι' αυτό είστε και σήμερα εσείς εδώ. Να ακούγονται όλες οι απόψεις, σύμφωνοι, βέβαια. Αλλά θέλω να μου επιτρέψετε να πω κάτι. Οι προπαγανδιστικοί μηχανισμοί είναι ένα χαρακτηριστικό, και δεν το λέω με την αρνητική έννοια, το λέω με την έννοια της προβολής θέσεων όλων των κομμάτων και όλων των πολιτικών συστημάτων. Σας το λέω γιατί προφανέστατα υπάρχει προπαγανδιστικός μηχανισμός από την πλευρά της κυβέρνησης και προφανέστατα αυτός ο προπαγανδιστικός μηχανισμός προσπαθεί να περάσει τις θέσεις της κυβέρνησης. Απ' την άλλη μεριά όμως και από την αντιπολίτευση υπάρχει. Και εσείς εργάζεστε σε μια εφημερίδα, την Αυγή, με μια τεράστια ιστορία, με το σεβασμό όλων μας, που είναι η εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι και αυτή αυτό που θα λέγαμε προπαγανδιστικός μηχανισμός. Είναι εφημερίδα της αριστεράς, δεν έκρυψε ποτέ την ταυτότητά της. Έχει τη διαδρομή που γνωρίζετε. Απόλυτα. Αλλά θέλω να πω ότι ουσιαστικά επειδή... που κλείστηκε τη διάρκεια της Χούντας και για να σας θυμίσω ότι έχει τέτοια πολυφωνία που θα τη ζήλευαν και πολλές άλλες κατά τα άλλα, σε εισαγωγικά απόλυτα ανεξάρτητα εφημερίδες που όμως παίζουν, νομίζω... πολλές αθλητικές εφημερίδες δεν και άλλες κομματικό με οικονομικά κέντρα. Κύριε Στούμπο, παρεπιπτόντως να σας πω, μου δίνετε την ευκαιρία να σας πω ότι ξεκινάμε μια μεγάλη προσπάθεια και μια συνεργασία με τη Μον Διπλωματίκ από το μεθαυριανό φίλο, το κυριακάτικό μας φίλο. Και είναι ευκαιρία για όσους μας ακούνε και για εσάς ίσως δεν θα το έχετε παρακολουθήσει. Το έχουμε προαναγγείλει από το προηγούμενο κυριακάτικο φύλο. Κάναμε μια σοβαρή προσπάθεια και μπορούν όλοι όσοι αγοράσουν μεθαύριο την Κυριακάτικη Αυγή, από αύριο βράδυ, όπως ξέρετε, κυκλοφορούμε όπως όλες οι κυριακάτικες εφημερίδες, να βρίσκει την Mon Diplomatic. Νομίζω ότι και αυτή είναι μια κίνηση που δείχνει ποια είναι η διαδρομή της εφημερίδας, ποια ταυτότητα υπερασπιζόμαστε, ποια ανεξαρτησία γνώμης, αλλά με χρώμα, με κατεύθυνση.
Με ριζοσπαστισμό. Λοιπόν, αυτό σας άφησα να το πείτε ολόκληρο ακριβώς για να γίνει σαφές, αλλά έκανα την αναφορά στους μηχανισμούς που στηρίζουν ιδεολογίες, που στηρίζουν κόμματα, που στηρίζουν παρατάξεις, γιατί αυτό είναι κάτι που είναι μέσα στη ζωή και σε όλο τον κόσμο. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή, πάμε στον πρόδρομο για το τελευταίο. Ας την κλείσουμε τώρα, γιατί θα μπορούσαμε να ξανασυζητήσουμε δύο-τρεις. Όχι, το ξέρω και ίσως. Τέλος πάντων. Θα πρέπει να πούμε και λοιπόν, Τάκη, σε παρακαλώ, πρόδρομο, έχει γίνει κάτι με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Και είναι μια ιστορία που τραβάει, γιατί έχει αρχίσει από την Κυριακή. Τι είναι αυτό? Η κυρία Κωνσταντοπούλου βάλει κατά του κυρίου Παπασταύρου. Ο κύριος Παπασταύρου είναι συνεργάτης στο γραφείο του Πρωθυπουργού σε εξωτερικά θέματα, προετοιμάζει τα ταξίδια του κυρίου Σαμαρά στο εξωτερικό. Σύμφωνα λοιπόν με την κυρία Κωνσταντοπούλου, που και χθες το ανέφερε στη Βουλή και έγινε ολόκληρη ιστορία και κάποια στιγμή διακόπηκε η συνεδρίαση, ο κύριος Παπασταύρου φέρεται να είναι συνδιαχειριστής ενός ποσού μεγάλου στη λίστα Lagarde. Υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση και από τον ΣΥΡΙΖΑ που το σηκώνει σήμερα αυτό το θέμα. Λέει ότι επιχειρήθηκε να αποτραπεί η διερεύνηση ενός συγκλονιστικού στοιχείου, ότι το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, ο κύριος Σταύρος Παπασταύρου, φέρεται ως συνδιαχειριστής επενδυτικού φαντ συνδεόμενου με τη μεγαλύτερη κατάθεση στη λίστα Lagarde που αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 550 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, μάλιστα ο κύριος Παπασταύρου είχε προετοιμάσει και το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη Γερμανία και συνέβαλε και στην υπογραφή στην Γερμανία πάντα της Siemens του εξώδικου συμβιβασμού. Είχαμε το βλέπουμε εδώ τι λέει. Ο κύριος Παπασταύρου είπε ότι δεν είναι δικά του τα λεφτά. Λέει ότι δεν είναι δικά του τα χρήματα. Κάποιου πελάτη του που τα χειριζόταν. Ήταν δικηγόρος της εταιρείας αυτής. Και γι' αυτό αναφέρεται το όνομά του. Ήταν δικηγόρος μέχρι το 2012. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη εταιρεία που στη συνέχεια πέρασε στα χέρια του κυρίου Λάτσι. Λέει ο κύριος Παπασταύρου, θέμα δεν υπάρχει, θέμα πολιτικού αμοραλισμού του ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύει ότι η πολιτική ασκείται με ψεύτικες κατηγορίες και κύματα λάσπης. Ναι. Και απ' την άλλη υπήρχε και μια... Η συνέχεια της κόντρας με την κυρία Κωνσταντοπούλου και αυτό το θέμα ενός κατηγορουμένου που υπερασπίζεται, το οποίο θεωρήθηκε και λίγο αντίβαρο, για να το πω έτσι, σε όλη αυτή την ιστορία, επειδή η κυρία Κωνσταντοπούλου κάνει τήρη τη σκληρή στάση που τηρεί στη συνεδριάση της Επιτροπής. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Τι είναι αυτό, πρόδρομο, για πες το μας. Ήταν άλλη μια κόντρα με τον κύριο Μαρκογιαννάκη, μπορούμε να το πούμε έτσι. Έλειπε από την συνεδρίαση ο κύριος Μαρκογιαννάκης, δεν είχε πάει μέσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ρώτησε, όπως λένε οι μαρτυρίες, για μία ώρα, ενώ κάθε συνεδρίαση. Όχι, δεν λέω για αυτό, λέω για την ανακοίνωση αυτή με τις φεμινίστριες κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Ναι, είναι πολλά τα. Είναι ένα ατελείωτο σύριαλ, προηγουμένως. Είναι πολλά τα μέτωπα. Λοιπόν, υπάρχει μία φεμινιστική πρωτοβουλία κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου. Ρωτάμε τον ΣΥΡΙΖΑ αν εγκρίνει την ανάμειξη της βουλεύτριάς του στο συγκεκριμένο θέμα ως συνηγόρου του βιαστή, η οποία μάλιστα προσπαθεί με στρεψοδική, αρνησιδική ακολουσιεργία να μην καταδικαστεί ο βιαστής, ώστε ως αποτέλεσμα να κουραστούν τα θύματα να ταξιδεύουν από τις μακρινές τους χώρες. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες, Νίκο, πρέπει να σου πω. Υπήρχε και μία κόντρα του Πασόκ με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Την Κυριακή. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υπερασπίζεται έναν κατηγορούμενο για βιασμούς. Από το 2005 η δίκη δεν έχει γίνει, συνεχώς παίρνει αναβολή. Το θέμα είχε πάρει και διαστάσεις στον ξένο τύπο. Ασχολήθηκε και το Πασόκ, απάντησε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Και έχουμε τώρα και την απάντηση αυτή, το σχόλιο αυτό. Κύριε Στούμπο, εκτιμάτε ότι αυτό είναι κάτι που είναι εναντίον της κυρίας Κωνσταντοπούλου ή όχι? Αρχικά να πω ότι αν η συζήτηση περιστρέφεται στο τι κάνει ως νομικός και ως δικηγόρος η κυρία Κωνσταντοπούλου, δείχνει άλλη μια φορά σε τι μεγάλο έλλειμμα βρίσκεται το ίδιο προπαγανδιστικό επιτελείο, που δεν ξέρει τι να πρωτοπιάσει για να χρησιμοποιήσει στον αποπροσανατολισμό που αναφέρθηκα προηγουμένως. Άλλωστε και η συζήτηση που κάνουμε μέχρι τώρα, κατά σύμπτωση ή κατά συγκυρία, να το πούμε έτσι, ακολουθεί ένα-ένα τα σημεία. Αυτά που βάζει αυτό το προπαγανδιστικό αλλά επιτελείο. Βεβαίως αυτή είναι η επικαιρότητα. Προσέξτε με όμως. Ένα λεπτό. Κύριε Στούμπο, πρέπει να πάμε ένα λεπτό. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα ολοκληρώσουμε την κουβέντα μετά. Αλλά μετά θα συζητήσουμε για αυτό που είπατε. Γιατί η κουβέντα, όπως γίνεται με όρους δημοσιογραφικούς για θέματα επικαιρότητας που έχουν βγάλει ανακοινώσεις τα κόμματα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θέλουμε να την κάνουμε με παρόντα εκπρόσωπο της εφημερίδας Αυγή. Αυτό είναι η δική μας επιλογή δημοσιογραφικά. Και αυτό κάνουμε. Βεβαίως, και της Αυγής, πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις.
Είμαστε εδώ για να κλείσουμε αυτό το κύκλο. Έλεγα μια λοιπόν. Μια παρατήρηση σε αυτό που. Έχουμε είπε... κάνει ένα μπέρδεμα να με τα ονόματα. Ο κύριο Τούμπο. Ναι, ναι. Όχι, μια παρατήρηση σε αυτό που είπατε. Να προσθέσω λοιπόν. Όχι, όχι, συγγνώμη. Μια παρατήρηση. Είπατε προηγουμένω και εγώ το δέχομαι γιατί βεβαίω μπορεί να είναι και έτσι τα πράγματα ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου ενήργησε εκεί ω δικηγόρο. Και για αυτή την καταγγελία που κάνουν οι φεμινίστριες. Κατά την ίδια έννοια να υποθέσω ότι μπορούμε να δικαιολογήσουμε και τον κύριο Παπασταύρου, ο οποίος πάλι ισχυρίζεται ότι ως δικηγόρος είναι στη λίστα Λαγκάρτ. Η διαφορά είναι ότι ο κύριος Παπασταύρου θα πρέπει να απαντήσει ευθέως και σαφώς. Πού βρήκε μέχρι τα λεφτά, πότε ναι. Και σε τι επίπεδο ήταν εμπλεκόμενος. Όχι, ναι. Εγώ δεν είπα που βρήκε τα λεφτά. Ναι, ναι, ναι. Μέχρι σε ποιο βαθμό και σε ποιο σημείο και χρονική συγκυρία ήταν απολύτως εμπλεκόμενος σε αυτό το λογαριασμό. Ο η σημερινή του ανακοίνωση. Δεν είναι πολιτικό να σας θυμίσω. Δεν είναι πολιτικό πρόσωπο αυτός. Είναι πολιτικότατο πρόσωπο αυτή τη στιγμή από το καλοκαίρι μετά τις εκλογές. Γιατί είναι σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά. Ναι, ναι. Προσέξτε, είναι να μιλάμε σαφώς. Από εκεί και πέρα, εκτός ότι είναι σύμβουλος του κυρίου Σαμαρά, να θυμίσω. Ότι και προηγουμένως επί Μακρόν ήταν επικεφαλής του τομέα διεθνών σχέσεων, αν δεν κάνω λάθος, της Νέας Δημοκρατίας ως αξιωματική αντιπολίτευση. Συνεπώς δεν είναι ένα καινούριο πρόσωπο στην πολιτική κονίστρα και όταν εμπλέκεται με τη λίστα Λαγκάρτ, είναι εύκολο να καταλάβουμε, λέω, όχι να αποφασίσουμε, ούτε να αποφανθούμε, του κουτρούλι το γάμο, γιατί πολύ σωστά το είχε πει και ο κύριος Πάγκαλος από την Ανάποδη, που έλεγε ότι η λίστα Λαγκάρτ περίπου θα κάψει το πολιτικό σύστημα της χώρας. Όπως βεβαίως θα έπρεπε να το έχει κάψει, αλλά δεν πρόλαβε να όχι, το κάψει εγώ, μια η κατάσταση των δωροδοκιών της Siemens και πάει λέγοντας. Ένα λεπτό, κύριε Στούμπο, ναι, δεν μιλάμε για τα επαγγέλματα όμως τώρα, γιατί αυτό εδώ δεν κάνουμε αντιποίηση επαγγέλματος. Κυρία... Να σας θυμίσω πως οι δικηγόροι. Μα δεν μίλησε δεν... για την ιδιότητά του ως δικηγόρος, για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Αν δεν ήταν στην κοινοβουλευτική επιτροπή, στην προανακριτική επιτροπή για τη λίστα Λαγκάρτ, πιστεύετε ότι θα σχολιόντουσαν τα χαλκία της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, είναι πολιτικό πρόσωπο η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν θυμάμαι τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ να έχουν ασχοληθεί με δεκάδες δικηγόρους που επί μόνιμο τρόπο ασχολήθηκαν με μαφιόζους, λαθρέμπορους. Ακούστε όμως και μια παρατήρηση για την κυβέρνηση ναρκωτικών. Το θυμάστε εσείς? Βεβαίως έχετε δίκιο, εγώ δεν αντιλέγω μαζί σας. Όμως άρα εγώ... λοιπόν, αν η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είχε αυτήν την εμπλοκή και δεν έκανε τη συστηματική προσπάθεια να φέρει στην επιφάνεια τα ζητήματα με τη λίστα Λαγκάρτ, κάθε άλλο παρά θα σχολιόντουσαν με την επαγγελματική της δραστηριότητα όπως δεν ασχολήθηκαν και πριν γίνει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μας ακούτε μισό λεπτό? Λοιπόν, μισό λεπτό και να κλείσουμε. Να βάλει το. Εντάξει, τώρα μας ακούτε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ναι, ναι. Εγώ σήμερα στον υπόστο έγραψα ότι αφήστε την κυρία Κωνσταντοπούλα να κάνει τη δουλειά της. Της έχω κάνει και κριτική για άλλα θέματα. Για αυτό το θέμα στην Επιτροπή δεν μπορεί κανείς να. Όχι, ένα λεπτό. Είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Δεν μπορεί κανείς να τη λιδωρεί ούτε να τη φέρεται με αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο επειδή κάνει τη δουλειά της Επιτροπή. Τελεία και παύλα σε αυτό. Αλλά εγώ κόλλησα. Είπατε για την καταγγελία ότι έκανε εκεί το επαγγελμά της. Γι' αυτό σας ρώτησα και τον κύριο Παπασταύρο για να πω την ιστορία. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Σας απάντησα για τον κύριο Παπασταύρου και νομίζω ότι οι παρέσεις του κύριου Σαμαράς είναι πολύ προβληματικές και πολύ γκρίζες. Γιατί ενώ το παίζει μαθητής της κυρίας Μέρκελ, κάνει κακές παρέες συνεχώς με διάφορους συμβούλους και άλλους πελάτες εν ώψη των μεγάλων ιδιωτικοποιήσεων που έρχονται. Αλλά μην το ανοίξουμε τώρα αυτό. Όχι, όχι, μην το ανοίξουμε καθόλου. Να θυμίσω και ένα άλλο παράδειγμα. Κλείνουμε εδώ. Να θυμίσω και ένα άλλο παράδειγμα. Είπατε να μην το ανοίξουμε, ας μην το ανοίξουμε. Γιατί αν ανοίξουμε, δεν το ανοίξουμε. Το λοιπόν, σήμερα δεν πάει την Τρίτη στο ΣΤΕ για να υπερασπιστεί και πάει η πρόκληση στον Άγιο. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Στούμπο και τον πρόδρομο. Κλείνουμε εδώ για να πάμε στη Χρυσή Αυγή. Και να πάμε σε αυτά που είδατε και νωρίτερα, δηλαδή την επίσκεψη που δέχτηκε αντιπροσωπεία της Χρυσής Αυγής στο Κοινοβούλιο, αλλά και την έρευνα, την έφοδο που έκαναν μέλη της Χρυσής Αυγής σε νοσοκομείο για να διαπιστώσουν αν στο νοσοκομείο αυτό νοσηλεύονταν λάθρομετανάστες. Σταματήσαν έξω από το πολυατρείο μας και φωνάζανε τα γνωστά συνθήματα «Αίμα, τιμή, Χρυσή Αυγή». Έχουν ενταθεί τα κρούσματα και φασιστικής και νεοναζιστικής βίας στα σχολεία της Ελλάδας. Αναστατωμένοι γιατροί, νοσηλευτές και ασθενείς στο νοσοκομείο της Τρίπολης μετά την εφνιδιαστική επίσκεψη της Χρυσής Αυγής, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Newsy. Τα μέλη της Χρυσής Αυγής έψαχναν να βρουν αλλοδαπές αποκλειστικές νοσοκόμες. Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης. Την ίδια ώρα, μέλη της Χρυσής Αυγής φώναζαν συνθήματα μπροστά στο πολυιατρείο των γιατρών του κόσμου, στο Πέραμα.
επισκέπτες μας φοβηθήκανε, κάποιοι βγήκαν έξω και τους είπαν, ρε παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά, εμάς εδώ μας βοηθάνε οι γιατροί του κόσμου και μας περισσάλτουνε. Οι γιατροί του κόσμου προσφέρουν καταφύγιο σε άπορους μετανάστες αλλά και σε Έλληνες άνεργους ή άστεγους. Σε όσους δηλαδή δεν έχουν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κάποιος μέσα από την ομάδα τους πετάχτηκε και είπε να κάνουμε ντου. Κάποιος άλλος απάντησε όχι τώρα. Καθίσαν περίπου 10 λεπτά και συνεχίσανε μετά και φύγανε. Ενώ η δράση της Χρυσής Αυγής φαίνεται να επεκτείνεται σε ολοένα και περισσότερα πεδία της κοινωνικής ζωής, στα σχολεία το φαινόμενο παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, σύμφωνα με τη μαθητική κοινότητα. Τα συνθήματα και τα σύμβολα της Χρυσής Αυγής είναι καθημερινό φαινόμενο στα σχολεία. Σύμφωνα με τους καθηγητές μέσης εκπαίδευσης, το χειρότερο είναι το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας που δημιουργείται. Το βασικό ζήτημα βέβαια δεν είναι αυτό. Είναι το εάν και κατά πόσον καταφέρουν να δηλητηριάζουν οι νεοναζιστικές συμμορίες τις συνειδήσεις των παιδιών μας. Οι καταγγελίες μαθητών αλλά και καθηγητών για κλίμα εκφοβισμού που δημιουργείται στα σχολεία της χώρας δίνουν και παίρνουν. Βγαίνουν σε site ακροδεξιά και απειλούν συναδέλφους μας επώνυμα. Σε διάφορα μέρη της Ελλάδας έχει συμβεί αυτό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ελευθεροτυπίας, οι θέσεις και οι ιδέες της Χρυσής Αυγής βρίσκουν θέση ακόμα και στα δημοτικά ή τα νηπιαγωγεία. Θα καλησπέρισω τώρα τέσσερις συναδέλφους για να συζητήσουμε την κυρία της παρέας μας, την Κατερίνα Κρυβοπούλου, τον Θανάση Μαυρίδη από το Capital, τον Νίκο Ξηδάκη από την Καθημερινή και τον Πάπη Παπαδημητρίου, εδώ από το Sky και από την Καθημερινή. Να δούμε πού πάει η σημερινή μέρα. Είχαμε μια σύνοδο κορυφής, ένα αποτέλεσμα, θα το δούμε και αναλυτικά αργότερα, αλλά και πού πάει η Ελλάδα. Θέλω να ξεκινήσω από κάτι που είναι συνέχεια αυτό που συζητούσαμε με την Κατερίνα και τον Μπάμπη και τις προηγούμενες μέρες. Τα έχει με τον Guardian ο Μπάμπης. Σήμερα λοιπόν είναι το Reuters. Το Reuters δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες και το δημοσίευσε σημαίνει τις έστειλε σε όλο τον κόσμο για το ποια είναι η Ελλάδα σήμερα. Θυμίζω βεβαίως ότι όλα αυτά έχουν και παιχνίδια, είμαστε σε μια περίοδο που κλείνουν τουριστικά πακέτα και θα ήθελα να δούμε μερικές από αυτές τις φωτογραφίες που το Reuters λέει ότι είναι η Ελλάδα σήμερα. Εδώ είναι από την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ στην Αθήνα, στον περιβόητο φραγμό που είχε στηθεί στην Βουλή. Να προχωρήσουμε. Εδώ είναι από επεισόδια, αστυνομικός των ΜΑΤ, αυτό που βλέπετε πίσω από τη φωτιά, διακρίνεται ίσως λίγο μια σπίδα. Σύντομα όλοι οι Έλληνες θα είναι στην φυλακή, είναι σύνθημα σε ένα τείχο εξαιτίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εδώ είναι το στρατόπεδο στην Αμυγδαλέζα. Εδώ είναι Λουκέτο, εργοστάσιο το οποίο δεν λειτουργεί πια, είναι στην Κοζάνη κιόλας αυτό το εργοστάσιο. Λαθρομετανάστες στην Εγνατία Οδό, περπατούν στον άδειο δρόμο, διαδηλωτής γυμνός, με φόντο τη Βουλή. Αυτός είναι του Reuters. Μεγάλη, είναι μάλλον εκπτώσεις με άδειο μαγαζί, είναι το κατάστημα Αναγνωστόπουλος αυτό που έχει κλείσει πια. Φωτογραφία από το μοίρασμα των τροφίμων, των λαχανικών προχτές. Επεισόδια. Ξαναλέω, όλες αυτές είναι εικόνες που τις έχει ταξιδέψει ανά τον κόσμο το Reuters σήμερα με τίτλο «Η Ελλάδα του σήμερα». Νομίζω είναι πολιτικός μηχανικός ο άνθρωπος που βλέπετε εδώ, ο οποίος δεν έβρισκε δουλειά και εργάζεται ως σεφ. Εμένα ο γιος μου τελειώνει οικονομικά και θέλει να γίνει σεφ. Μην το κάνουμε μεγάλο θέμα τώρα. Η διαφορά είναι ανάμεσα στο θέλω και δεν θέλω τελικά. Ναι. Εντάξει, αλλά βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες. Ωραίες τις φωτογραφίες, κάτσε να τελειώσουν. Έλα, πέστε σου. Ναι. Ας αρχίσουμε την κουβέντα, γιατί νομίζω το κλίμα και το τι καταρχήν δείχνει. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω, ναι, επειδή είμαι λάτρης αυτής της. Βασανισμός μετανάστην αυτό. Ναι. Είμαι λάτρης αυτού που κάνει το Reuters, που δημοσιεύει φωτογραφίες με διάφορες ευκαιρίες και πού και πού μαζεύει. Και οι περισσότερες είναι εξαιρετικές. Και μάλιστα σχεδόν όλες από ό,τι βλέπω εδώ είναι τραβηγμένες από εξαιρετικούς Έλληνες φωτορεπόρτερς. Και είναι πολύ ωραίο γιατί το πρακτορείο στέλνει φωτογραφίες. Από εκεί και πέρα, τι θα διαλέξεις να βάλεις στην πρώτη σελίδα, με τι θα το σχολιάσεις, θα το συνοδεύσεις και τα ρεπορτάζ. Είναι κάτι παραπάνω, Πάπη. Δεν είναι φωτογραφίες, είναι αφιέρωμα. Είναι ένα φωτογραφικό αφιέρωμα. Δεν είναι φωτογραφίες που τη στέλνει γιατί μπορεί κάτι να θες να βάλεις. Είναι ένα αφιέρωμα με τίτλο «Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα». Μην κουράζεσαι, Νίκο, το παρακολουθώ κάθε πρωί και αν βρω χρόνο και στη διάρκεια της ημέρας ρίχνω μια ματιά γιατί βάζει θεματικά γύρω από διάφορα ζητήματα. Και πράγματι είναι όλες εξαιρετικές φωτογραφίες και δείχνουν μια πραγματικότητα τρομερή. Μάλιστα. Να δούμε λίγο και τους συναδέλφους, ναι. Εδώ είναι. Ναι. Αυτό γιατί δεν σε ενοχλεί σε σχέση με τον Guardian, Βαβίλη. Γιατί στον Guardian υπάρχει αυτό που λέμε είναι edited το διαφορά, πράγμα. Έχει μεσολαβήσει. Το Reuters σου στέλνει υλικό. Ναι. Ό,τι γίνεται, ό,τι κουνιέται, ό,τι περπατά, στο βάζει. Ναι.
Αλλά όπως ξέρεις, Κατερίνα, από το Reuters διαλέγουμε εμείς που δουλεύουμε, τις εφημερίδες, τα μίντια, τι θα βάλουμε. Και το βάζουμε σε συνδυασμό με ένα σχόλιο, με μια αρθογραφία, με διάφορα πράγματα. Ναι, η διαφορά επί της ουσίας ποια είναι, γιατί ενοχλήθηκες από αυτό που έδειξε ο Guardian. Γιατί τον Guardian. Και δεν ενοχλείσαι. Εγώ δεν ενοχλήθηκα από τον Guardian, διευκρινίζω. Αντιθέτως, θεώρησα ότι ήταν μια φοβερή απεικόνηση της πραγματικότητας. Ποια είναι η διαφορά αυτού που έκανε το Reuters? Διότι τον Guardian, όπως κάθε εφημερίδα, αλλά ο Νίκος μπορεί να βοηθήσει τη συζήτηση, όπως κάθε εφημερίδα επιλέγει κάτι γιατί ταιριάζει σε κάτι που θέλει να μας πει, σε κάτι που θέλει να μας δείξει. Και ο Guardian, το είπα και χθες, αλλά το επαναλάβω, μπορεί κάποιος να μας ακούσει ακόμη, ότι ο Guardian συστηματικά επί μήνες πολλούς κάνει την ίδια δουλειά. Πάντως, διαλέγει το χειρότερο πράγμα από την Ελλάδα, διαλέγει μόνο τις αρνητικές πλευρές, δεν αναφέρεται ποτέ στην προσπάθεια των ανθρώπων, δεν αναφέρεται ποτέ στα όσα τραβάνε όσοι ακόμη προσπαθούν να αντέξουν και, να βοηθήσουν τους υπόλοιπους. Να ακούσουμε λίγο και τον Θανάση και τον Νίκο. Μα και το Reuters το ίδιο πράγμα κάνει. Εγώ θέλω να πω ότι και εμένα δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που κάνει το Reuters. Πολύ ωραία ρεπορτάζ, ας πούμε, για τους Έλληνες ολιγάρχες. Όλος ο ελληνικός επιχειρηματικός κόσμος είναι στην κατηγορία των ολιγαρχών, που πίνει το αίμα του ελληνικού λαού. Τέλος πάντων, εγώ θα περίμενα, αφού προλάβανε, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη φοβερή φωτογραφία και με τους ανθρώπους που ζητάνε να πάρουν δωρεάν τρόφιμα. Και προσέξτε, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι υπάρχει πείνα, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ότι υπάρχουν συσίτια, δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα. Όντως. Ότι λιποθυμάνε παιδιά στο διάλειμμα. Βεβαίως. Το λέω κάθε μέρα γιατί για μένα αυτό γιατί το λες όμως, Νίκο. Αλλά υπάρχει θετική είδηση. Άμα τελειώσει θα μιλήσουμε. Ναι, Θανάση. Αλλά υπάρχει θετική είδηση που θα περιμένω να δω. Την επένδυση του Γερμανού στην Κομωτινή, για παράδειγμα. Γιατί όχι. Σε μια χώρα που είναι καταστραμμένη. Στο Reuters, Θανάση, θα το βρει αυτό. Όχι όμως στο Αθήνα η Ελλάδα. Όχι, σήμερα το Reuters επέλεξε να μεταφέρει ανά τον κόσμο, γιατί το Reuters δεν το βλέπουν μόνο δημοσιογράφοι, το βλέπουν επιχειρηματίες. Έχει μια ευρύτα, τραβάει, περνάει μια γραμμή. Σήμερα λοιπόν το Reuters επέλεξε να πει ότι η Ελλάδα, η οποία κάνει μια τεράστια προσπάθεια, είναι αυτό το θέμα που βλέπουμε. Και είναι και αυτό, γιατί δεν είναι να κλείσουμε τα μάτια, είναι και αυτό. Αλλά δεν είναι η Ελλάδα αυτό. Γιατί υπάρχει μια Ελλάδα που στενάζει, μια Ελλάδα που προσπαθεί, που κάνει αγώνα για να πατήσει στα πόδια της ξανά, να βρει κάτι να κάνει. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι όμως και αυτό. Άρα από αυτό που έκανε το Reuters σήμερα, κάτι λείπει. Και αυτό που λείπει είναι κρίσιμο. Σε μια περίοδο που μεταξύ άλλων η Ελλάδα διεκδικεί ένα τουριστικό πακέτο, πολύ σημαντικό για το επόμενο καλοκαίρι. Διεκδικεί κρουαζιέρα, που έχουν ανοίξει πια επιτέλους τα λιμάνια με αυτό το δράμα του καμποτάζ τόσα χρόνια, για να μπορέσει να κάνει το εθνικό της εισόδημα λίγο μεγαλύτερο. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτό, είναι όμως και αυτό. Έως επιτοπλίστων πάντως είναι αυτό. Αυτή είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα στενάζει, ο κόσμος της εξαθλειώνεται, η ανθρωπιστική κρίση καλπάζει και είμαστε στα όρια, δεν τα έχουμε ξεπεράσει κιόλας, του κοινωνικού κράχ. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Ελλάδας. Άρα τι συζητάμε, αν θα πρέπει να τη δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης, όποιο και αν είναι, δεν έχει σημασία αν είναι ο Guardian ή το Reuters και αν παίζουν παιχνίδια ή όχι. Δεν είμαι σε θέση να το ελέγξω αυτό. Ποιο είναι το θέμα μας λοιπόν? Θέμα είναι ότι... Γιατί σε ό,τι αφορά την κατάσταση της χώρας, τι θα πούνε οι ξένοι για τη χώρα? Το να θέμα πούμε, δύο Μολότοφ, όταν πέσα δύο Μολότοφ στην Αθήνα, πέραν τηλέφωνα φίλοι μας από τη Γερμανία, από την Αγγλία και λέγανε τι γίνεται παιδιά, καίγεται η Αθήνα. Υπήρχαν επεισόδια, σοβαρά επεισόδια, δεν καιγόταν η Αθήνα όμως. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο τον Νίκο, γιατί πρέπει να πάρουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω πριν να ακούσουμε την πρώτη τοποθέτηση. Ναι, επειδή είμαστε δημοσιογράφοι, ξέρουμε ότι αυτό το οποίο πάντα επιδιώκουμε και στην εικόνα και στον τύπο είναι μια περιληπτική εικόνα που θα έχει και την αισθητική αρτιότητα και ένα σχετικά απλό μήνυμα. Τα απλωμένα χέρια που τους πετάει ο άλλος τα πορτοκάλια, είναι όλο μια ιστορία. Αν μας την έστελναν από την Τινησία ή από το Κάιρο, θα λέγαμε να όλη η ιστορία της Τινησίας ή του Καΐρου σε μια φωτογραφία. Εμείς που ζούμε εδώ ξέρουμε φυσικά ότι δεν είναι όλη η Ελλάδα αυτό το πράγμα. Η ανάγκη όμως για περίληψη και για συγκινησιακό σοκ, για μια συνοπτική εντύπωση σε όλα τα μίντια, οδηγεί σε αυτές τις χρήσεις. Ακόμη και αυτό το φωτοαφήγημα, ας πούμε, του Reuters είναι αυθαίρετο, έτσι. Έχει φωτογραφίες του 2011 μαζί με φωτογραφία προχθεσινή από την πλατεία Βάθη. Δηλαδή, οι διαδηλώσεις που δείχνει εκεί με τους νεαρούς, με τις Μολότοφ, είναι 2 ετών. Mm-hmm. Δεν είναι η Ελλάδα σήμερα ακριβώς, είναι η Ελλάδα 2 ετών. Είναι μια Ελλάδα που υπήρξε. Όλες οι φωτογραφίες μία-μία λένε μία μερική αλήθεια. Όχι, αυτό θέλω να πω. Αλλά αυτή η φωτογραφία είναι παλιά. Μα και ο Εγγλέζος τουρίστας
που ανεβαίνει γυμνός στη μεριά του Grand Bretagne στο Σύνταγμα, είναι επίσης πολύ παλιά, είναι της εποχής των αντανακτισμένων. Ναι, όχι, είναι λίγο, ναι, και 2011-12. Όχι, δεν είναι την εποχή. Λοιπόν, όχι, είναι από την επίσκεψη Μέρκελ, νομίζω. Πάμε. Το θέμα είναι ότι όλο αυτό το πράγμα εξυπηρετεί βέβαια αυτή την εντυπωσιοθυρία των media που την έχουμε όλοι. Από την άλλη, δεν λένε ψέματα. Υπάρχουν. Τα χέρια απλώθηκαν για να πιάσουν φάκελο. Εδώ δεν αποτυπώνεται όλη η αλήθεια. Ψέμα δεν είναι καθόλου. Καθόλου, τίποτε. Μα καθόλου γιατί. Τίποτε. Γιατί πολύ απλά είναι ντοκουμέντο. Είναι φωτογραφία. Κανείς δεν μπορεί να το ανεβεί. Μικρό διάλειμμα, να βάλουμε και την Έλλη αμέσως μετά στην κουβέντα μας για να ακούσουμε λίγο τι έγινε στην Σύνοδο Κορυφής και αν έχουμε κάτι να περιμένουμε από τα όσα. Στο διάλειμμα προτείνω να σκεφτούμε πόσες άλλες χώρες έχουν το κατακεφαλήν εισόδημα που έχει ακόμη σήμερα που μιλάμε και μετά από όλα όσα είπε η Κατερίνα. Ελλάδα. Εγώ θα πιω μια γουλιά νερό. Πάμε σε διαφημίσεις. Έχουμε αμφιβολία γιατί αν δεν είμαστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, αλλά δεν λέμε που και που. Διαφημίσεις. Να το λέμε ότι αυτό είναι. Να καλησπέρισω και την Έλλη, την Έλλη Τριανταφύλου. Είχαμε μια σύνοδο κορυφής. Έχουμε απόφαση μετά από όλο νυχτία και ως συνήθως συμβαίνει η Έλλη. Και πρόκειται για χρήματα τα οποία θα λάβουν οι χώρες. Τι έγινε για την Ελλάδα, τι βγήκε για την Ελλάδα. Επικρατεί ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου για το αποτέλεσμα των 40 ώρων διαπραγματεύσεων. Μπήκαμε ξυρισμένοι και βγήκαμε αξίριστοι, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός Νίκο. Διορθώνεται αυτό. Από λεφτά τι έχει. Ναι. Θα πάρουμε, όπως γνωστοποίησε ο κύριος Σαμαράς, 14,5 δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ. Είναι σημαντικά αυξημένο το ποσό σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες. Και σημαντικά μειωμένο έναντι του προηγουμένου. Μειωμένο έναντι του προηγουμένου. Αν το θυμάμαι καλά, ήταν περίπου 20 τα προηγούμενα. Κοντά στο 20, νομίζω 19 και κάτι. Ακριβώς. Αν δεν κάνω λάθος. Αλλά η αρχική πρόβλεψη. Άρα, Κατερίνα μου, δεν το αποφύγαμε το κούρεμα. Ναι, αλλά η αρχική πρόβλεψη ήταν να πάει γύρω στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Τουλάχιστον αυτό γραφόταν. Σωστό. Όλο το τελευταίο διάστημα. Εδώ, επειδή τώρα δημιουργούνται και εντυπώσεις γύρω από αυτό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα μπορούσαμε να πάρουμε και 5. Και αφού πήραμε παραπάνω, μια χαρά. Παίρναμε κάτι. Να πω ένα λεπτό, Κατερίνα, τι και τι θα πάρουμε σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Θα πάρει η Ελλάδα ακόμα 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για αναπτυξιακά προγράμματα στον αγροτικό χώρο, όχι επιδοτήσεις, έτσι, για ανάπτυξη. Ναι. Και υπολογίζεται ότι μετά το 2016 θα πάρει άλλα 2 δισεκατομμύρια η Ελλάδα, καθώς, όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, η Ελλάδα ζήτησε και πέτυχε τελικώς να υπάρξει μια τροποποίηση στον κανονισμό, η οποία προβλέπει αναπροσαρμογή των ποσοστών συμμετοχής των χωρών όταν αυτές αντιμετωπίζουν συνθήκες ιδιαίτερης οικονομικής κρίσης. Άρα μιλάμε για περίπου 18,5, αν τα αθροίζω σωστά. 16,2-18,2. Έναντι των περίπου 20 που είχαμε πάρει στο προηγούμενο ΕΣΠΑ. Βεβαίως, αν μου επιτρέπετε, κάτι που ίσως πρωτίστως θα έπρεπε να λέμε όλοι, κατά τη γνώμη μου, και συγχωρήστε μου και το δεικτικό ύφος, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι η ουσία, δεν είναι χρήματα που θα μας τα χαρίσουν. Για να τα πάρουμε αυτά τα χρήματα, θα πρέπει να γίνουν συντονισμένες δράσεις και το κράτος να παίξει ρόλο. Το λέω. Να παραφερθούν σωστά και να ακριβώς. Γίνει σωστή διαχείριση. Γιατί είναι σαν να γιατί τα έχουμε βάλει και στην τσέπη. Δεν έχουμε καλό παρελθόν σε αυτό. Ακριβώς. Όχι, δηλαδή, λοιπόν. Και όχι απλά δεν τα έχουμε βάλει στην τσέπη. Ο βαθμός απογοητευτικότητας πολλών υπουργείων τα προηγούμενα χρόνια ήταν πλήρως απογοητευτικός. Μιλούμε για αριθμούς απορρόφησης, οι οποίοι ήταν εξευτελιστικοί. Έτσι, για να βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Άρα λοιπόν, ας δούμε από αυτά τα 18,5 πόσα θα καταφέρουμε τελικά να βάλουμε στη χώρα. Να κάνω δύο παρατηρήσεις, αν επιτρέπετε. Πρώτον, να εξηγήσω και στην Κατερίνα, για να μην δυσανασχετεί, γιατί είπα το κατακεφαλήν. Το κατακεφαλήν, παρόλο ότι έχει πέσει πάρα πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια, για τους λόγους που είπαμε προηγουμένως, παραμένει αρκετά υψηλό, συγκρινόμενο βεβαίως με τον κόσμο όλο. Και όχι πλέον με την Ευρώπη, όπου. Τι εννοείς με τον κόσμο όλο. Ποιον κόσμο, βέβαια. Με τον κόσμο. Ζούμε σε μία. Ζούμε σε μία γη πάνω. Είναι ένα συγκριτικό. Η Ελλάδα έρχεται από μία. Έχει ένα φτωχό παρελθόν. Ναι. Και στη διάρκεια των αρκετών τελευταίων ετών, χάρη στη δουλειά των ανθρώπων της, πέτυχε και είναι μία από τις πλούσιες χώρες. Είναι 25η, είναι τώρα, Θανάση. Πού είναι. Ναι. Κάπου εκεί είναι. Ακόμα.
Ναι, είναι ακόμη δηλαδή, θέλω να πω. Αυτό επηρέασε, τώρα που μπήκανε πολύ περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πόσα θα πάρεις, ακριβώς διότι θεωρείσαι σχετικά πλουσιότερο σε σύγκριση με τους άλλους. Κάτι ακόμα, Πάπη, συμπλήρωσε ότι για να είναι πλήρης η εικόνα και πόσα θα δώσεις. Γιατί αυτό δεν επηρεάζει μόνο το πόσα θα πάρεις, αλλά και το πόσο συνεισφέρεις. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μην γελιόμαστε και μην ξεχνιόμαστε, δεν είναι μόνο τι παίρνουμε, δίνουμε κιόλας. Δεν μπορώ να ακούω ότι είμαστε πλούσια χώρα. Με μια κοινωνία συγκριτικά, να Κατερίνα. Συγκριτικά, ναι, βρε, μου, για παράδειγμα, με τη Βουλγαρία. Συγκριτικά με αυτούς που μας δανείζουν. Τώρα ησύχασα, εντάξει. Ναι. Με αυτούς που μας δανείζουν. Λοιπόν, με ποιο θες να συγκριθείς εσύ, για πες. Να ακούσουμε λίγο το Θανάση και τον Γιατί Νίκο. Γύρω-γύρω όλοι μας είναι φτωχότεροι από εμάς. Το ότι μπόρεσε η Ελλάδα μετά από έναν εμφύλιο, μετά από 30 κάτι χρόνια σκληρής δουλειάς, κατόρθωσε να είναι πλουσιότερη από όλους τους γειτόνους σε αυτή τη γωνιά των Βαλκανίων, φαίνεται να μην σε συγκινεί. Λοιπόν, Θανάση, μία από τις πιο συγκινούς. Εσένα σε συγκινεί το γεγονός ότι είμαστε ομότιμοι με την Βουλγαρία και πρέπει να καμαρώνουμε κιόλας γι' αυτό. Είπα πολύ πλουσιότεροι. Είμαστε πολύ πλουσιότεροι. Εντάξει. Θανάση. Ο καθένας από τι συγκινείται. Να ακούσουμε λίγο το Θανάση. Εγώ συγκινούμε. Με αυτά που τραβάνε οι Βούλγαροι, συγκινούμε. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Βοηθήστε να κάνουμε την κουβέντα. Ένα από τα στοιχεία που πραγματικά με συγκλώνησαν αυτή τη βδομάδα, δεν το ήξερα. Και το κάναμε στο κεφάλαιο, έτσι ένα μεγάλο ρεπορτάζ που θα κυκλοφορούμε αύριο, είναι ότι από το 81 μέχρι σήμερα έχουν δοθεί σε επιδοτήσεις περί τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ. 160 δισεκατομμύρια ευρώ έχει πάρει ο αγροτικός κόσμος. Ο αγροτικός κόσμος. Βεβαίως, για να γίνει ο εξυγχρονισμός στην ελληνική γεωργία. Στη διάρκεια δηλαδή 30 κάτι ετών. Βεβαίως. Αλλά 160 αποπληθωρισμένα είναι σημερινά λεφτά δηλαδή ή αθρίζονται. Αθρίζονται. Αθρίζονται, μάλιστα. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Τόσα λεφτά πέσανε. Μας δόθηκε μια μεγάλη ευκαιρία και δεν κάναμε το παραμικρό. Γιατί? Γιατί οι δομές ήταν τέτοιες που τα λεφτά πήγανε σε μια τεράστια χωάνη. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ποιες δομές, του κράτους ή και των επιχειρηματιών, Θανάση? Και των συνεταιρισμών. Ναι. Και των ίδιων των αγροτών. Για την αγροτική οικονομία, λέτε. Λοιπόν, για την αγροτική οικονομία. Για την αγροτική. Αυτοί που κατεβαίνουν σήμερα στους δρόμους, αν είχαν φροντίσει να ξοδέψουν λίγο χρόνο από τη ζωή τους. Να ξοδέψουν λίγο χρόνο από τη ζωή τους για να δημιουργήσουν σοβαρούς συνεταιρισμούς όπως όλα τα άλλα μέρη του πλανήτη. Θα μας δώσει μια χαρά. Γιατί έκλεισαν οι συνεταιρισμοί και ακυρώθηκαν και εκφυλίστηκαν και. Εμένα, όταν ρωτήσετε. Να σας το πω εγώ. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Να σας δώσω εγώ μια απάντηση σε αυτό και να πάω και στον Νίκο μετά. Για ένα λόγο. Οι αγρότες μπορεί και αυτοί να έχουν ένα μερίδιο ευθύνης. Κατά τη γνώμη μου, το μερίδιο ευθύνης είναι γιατί οι αγρότες δυστυχώς έκλειναν τους δρόμους και όταν παίρναν τις μεγάλες επιδοτήσεις. Θανάση, ένα λεπτό. Κλείνουν τους δρόμους και σήμερα. Υπήρχε μια τακτική ίδια, όποιο και ήταν το πρόβλημα. Κατερίνα, ένα λεπτό. Οι αγρότες όμως κατ' εμέ έχουν το μικρότερο μέρος ευθύνης, γιατί το μεγαλύτερο μέρος ευθύνης το έχει αυτό το πολιτικό σύστημα που έκανε τους συνεταιρισμούς πελατειακά μαγαζάκια. Το όλα τα λεφτά, όλα τα κιλά, το διπλό-τριπλό ζύγισμα, το διπλό-τριπλό. Επιδοτούμενο κάτω από το τραπέζι προϊόν. Αυτό λοιπόν κλείναν τα μάτια οι κυβερνήσεις. Όχι απλώς κλείναν τα μάτια. Η αλήθεια είναι ότι περάσανε 160 δις και αυτή τη στιγμή είμαστε στο ίδιο σημείο που είμαστε και σε χειρότερο ίσως. Βέβαια, διότι λειτουργούσε και το πελατειακό κράτος. Και αν οι αγρότες είναι σήμερα στους δρόμους. Δεν είμαστε στο ίδιο σημείο με το 81. Έχει υποτριπλασιαστεί ο αγροτικός πληθυσμός και ήταν ένας από τους στόχους της κοινής αγροτικής πολιτικής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης επί 30 χρόνια. Ένας από τους στόχους της κοινής αγροτικής πολιτικής επετεύχθη. Δηλαδή τα χρήματα αυτά ήταν αντισταθμιστική πόρη. Σε όλες τις μεγάλες μετασχηματισμούς η Ευρωπαϊκή Ένωση ορθώς προέβλεπε κάποια ιστορία αντισταθμιστικών πόρων. Όταν σου επιβάλλει να διακόψεις τις καλλιέργειες του καπνού, σου δίνει κάτι. Αλλιώς θα μπορούσαν να καλλιεργούν καπνά. Διότι τα καπνά είναι πιο συμφέροντα, εισάγουν από την Αφρική. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα ότι ο αγρότης μόνος του θα έπρεπε να προβλέπει την αγορά τροφίμων, αγροτικών προϊόντων 20 χρόνια μπροστά. Οι μεγάλοι σοφοί των Βρυξελών που τα σκέφτηκαν όλα ναι. στη δεκαετία του 80 όταν μπήκε η Ελλάδα. Τους συνεταιρισμούς και την αγροτική τράπεζα. Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Να δούμε όλη τη μεγάλη εικόνα. Γιατί και στη Γαλλία χύνουν τα γάλατα η παραγωγή και στην Ιταλία και στην Εσθονία παντού υπάρχει ένα πρόβλημα με την κοινή αγροτική πολιτική. Ήταν ένας μείζων ιστορικός μετασχηματισμός μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος δεν έχει αποδώσει όλα όσα προβλέφθησαν.
και έχουμε κοινωνικές αναταράξεις, όχι μόνο εξ αυτής της πολιτικής, αλλά και γιατί να κάνουμε την κουβέντα τώρα στο που πάμε. Από την οικονομική κρίση εδώ και 3-4 χρόνια. Ναι, να δούμε και την Ευγενία, την Τζόρτζη, ξέρω δεν να, είναι να δούμε και αυτές τις διαστάσεις. Μην λέμε ότι πήρε την επιδότηση ο αγρότης και την πήγε στα ουίσκια. Αυτό είναι ένα μέρος της αλήθειας. Να δούμε και όλη τη μεγάλη εικόνα. Για να πάμε στο τι έρχεται, γιατί έχουμε δύο θέματα. Θα μας τα πει η Ευγενία σε δευτερόλεπτα. Θα πάω στον Μπάμπη που θέλει να κάνει την παρατήρηση. Το πρώτο είναι αν έχουμε κίνδυνο νέων μέτρων μπροστά μας. Και το δεύτερο είναι πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε αυτά που έρχονται. Και ένα από όσα έρχονται είναι η ιστορία που λέγεται απολύσεις στο δημόσιο. Βλέπουμε εδώ ένα επεισόδιο που έγινε χθες το βράδυ με τον κύριο Τσαφτάρη, με αγρότες. Ο κύριος Τσαφτάρης κατηγορήθηκε από αγρότες των Σερών ότι τα βρήκε μαζί, ότι τα βρήκε με τους αγρότες της Θεσσαλονίκης για λόγους εκλογικών, ας πούμε, σχέσεων, πελατειακών ή ό,τι άλλο. Εδώ είναι Σεραίοι αγρότες, οι οποίοι πήγαν να τον δουν, δεν είχε χρόνο να τους δει. Δημιουργήθηκε ένα πολύ θερμό επεισόδιο και αντιλάχισαν και βαρύς χαρακτηρισμοί. Είχε συνέχεια και στην πρωινή εκπομπή του Sky σήμερα. Αλλά η ουσία είναι το πού πάμε και τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Μπάμπη, σε ακούμε. Ήθελα να πω για τα κονδύλια που έλεγες και σε κάτι το οποίο θα με συγχωρείτε τώρα, αλλά επειδή λέτε εσείς τα δυσάρεστα, πρέπει εγώ να λέω και κάτι άλλο το οποίο μπορεί να είναι λίγο πιο ευχάριστο. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι καταρχήν πράγματι αυτά είναι μεταφορές πόρων. Είναι δηλαδή χαρισμένα λεφτά από το βορρά προς τον νότο. Αυτό να μην γελιόμαστε. Και μάλιστα όχι, ζητούμε όχι δωράκι, Μπάμπη, όχι δωράκι. Γιατί τα χαρίζει. Σε έβγαζε από το αγελαδινό γάλα, σε έβγαζε από ορισμένους ολόκληρους τομείς και σε αποζημίωνε. Νίκο Ξηδάκη, αγελαδινό γάλα, είχε η Ελλάδα. Στο δεν απέκλει, είχε ποτέ όμως, έτσι, πλεόνασμα. Ναι, μπορούσε Νίκο, βέβαια. Η Ελλάδα δεν είχε πλεόνασμα. Εμείς οι δυο μεγαλώσαμε επί δεκαετίες. Χωρίς να υπάρχει καν φρέσκο γάλα. Δεν είχαμε κανένα πλεόνασμα. Δεν μας έφερε κανείς. Προτείνω πάντως να μην τα δούμε. Άσε να τελειώσω και να το καταλάβετε. Ναι. Τέλειωσε για να ακούσουμε την Ευγενία. Λοιπόν, άρα το ένα είναι αυτό. Και εμείς ζητούμε μεγαλύτερες μεταφορές πόρων και ζητούμε μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε. Το δεύτερο είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι, Νίκο, τόσο αποτυχημένη όσο νομίζουμε στην εκμετάλλευση των πόρων αυτών. Βεβαίως και υπήρξαν σκάνδαλα, βεβαίως και έγιναν λάθη. Δεν υποστήριξα ότι καλά, η Ελλάδα 160 δις από τις και από λάθος κάποια πήγαν στη σωστή πλευρά. 160 είναι μόνο τα αγροτικά. Άμα βάλετε τα πακέτα Ντελόρ και αυτά, δεν τον έχω πρόχειρο τον αριθμό, αλλά είναι πολλά περισσότερα. Λοιπόν, σε πολύ μεγάλο βαθμό η Ελλάδα έχει εξαιρετικές επιδόσεις στην εκμετάλλευση των κοινοτικών πόρων. Και ο περίφημος πολλαπλασιαστής είναι πάρα πολύ καλός. Ρωτήστε την Ευγενία. Πάμε στην Ευγενία που θα τη ρωτήσω και τους δημοσίους υπαλλήλους, γιατί κατά τη γνώμη μου θα είναι ένα από τα πιο θερμά μέτωπα το επόμενο διάστημα. Μιλούμε για 13.000 δημοσίους υπαλλήλους που πρέπει να βρεθούν εκτός. Θα μας εξηγήσει τι σημαίνει αυτό το εκτός. Και για περίπου 700 φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι δεν θα υπάρχουν πια. Και αυτό θα είναι μέσα στο επόμενο δίμηνο, τρίμηνο. Ναι, πρόκειται για την εφαρμογή του πρόσφατου νόμου που ψηφίστηκε στις αρχές του 2011, μέσω του οποίου καταργούνται μια σειρά οργανισμοί, είναι γύρω στους 74, επιπλέον συγχωνεύονται άλλοι 650 περίπου. Από αυτή τη διαδικασία, να θυμίσουμε ότι αυτοί που καταργούνται είναι διάφορες προστατευόμενες περιοχές που συγχωνεύονται σε ένα, υπηρεσίες, το ιδρύματα που ανήκαν σε υπουργεία και, εν πάση περιπτώσει, αναδιατάσσονται και αρκετά καταργούνται. Άρα, 13.000 τι κάνουν? 13.000 θα βρεθούν σε διαθεσιμότητα. Υπολογίζεται ότι θα είναι το πρώτο κύμα των υπαλλήλων που θα αποτελέσουν τη διαθεσιμότητα του 2013. Μέχρι πότε αυτό? Μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο, συνολικά για το 2013. Άρα αυτό και τον άλλο μήνα, έτσι. Δηλαδή, επειδή το ένα μήνα έχει περάσει, σχεδόν έχει φύγει ο μισό. Συνολικά έχουμε για το 2013 25.000. Στις επόμενες 40 μέρες. 50. Ναι, είναι άμεσο. Ο νόμος έχει ψηφιστεί. Η αποτέλεσε αντικείμενο συζητήσεων πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ψηφίστηκε στις αρχές του 2011 και νομίζω ότι ψηφίστηκε για να εφαρμοστεί. Και είναι η μισή συνολικά, γιατί η υποχρέωση μας για το 2013 είναι για 25.000. 25.000, οι οποίοι θα βγουν σε διαθεσιμότητα παίρνοντας το 75% του βασικού τους μισθού. Η προοπτική είναι ή να επαναπροσληφθούν, σύμφωνα με τον κύριο Μανιτάκη, όπως λέγαμε και χθες, ή εν πάση περιπτώσει μετά να απολυθούν οριστικά από το δημόσιο. Χωρίς αποζημίωση. Χωρίς αποζημίωση. Ναι, γιατί θα λογιστεί ως αποζημίωση το ότι παίρνουν αυτόν τον ένα χρόνο που δεν θα εργάζονται. 8 μισθούς αποζημίωση θα πάρουν. Και σταδιακά μέχρι το 2015 να έχουμε μειώσεις δημοσίων υπαλλήλων, να το πούμε και αυτό γιατί είναι σοβαρό, 150.000. Πάντως έχω την εντύπωση, έτσι όπως έχω ακούσει και στελέχη να μιλούν και να τοποθετούνται, ότι δεν θα αποφύγουμε τις απολύσεις. Προφανώς ένα μέρος αυτών των 25.000 θα μεταταγεί, θα επαναεκπαιδευτεί και θα τοποθετηθεί κάπου. Αποκλείεται. Είναι πολύ δύσκολο να
να βρουν όλοι μια καινούργια επαγγελματική στέγη στο δημόσιο. Άρα... Όχι, γιατί η γραμμή είναι συρρήκνωση του δημοσίου. Δηλαδή, στο βαθμό που δεν δημιουργούνται νέοι φορείς και αντιθέτως καταργούνται και συρρυκνώνονται και συγχωνεύονται, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας. Υπάρχουν ανάγκες στο δημόσιο. Ο φορολογικός μηχανισμός, ας πούμε, είναι ένας τομέας. Ο φορολογικός μόνο. Αν θέλουμε ένα σύγχρονο ανάγκες. Δημόσιο, ξέρουμε ότι χρειάζεται ελεγκτικούς μηχανισμούς. Προφανώς. Και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί λείπουν. Ό,τι και αν πιάσουμε, ως δημοσιογράφοι, όλοι έχουμε κάνει έρευνες για αυτό το θέμα και σε αυτό τον τομέα και ξέρουμε πόσο λίγοι ελεγκτές υπάρχουν παντού. Ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Υπάρχει τρόπος λοιπόν να στελεχωθούν ελεγκτικές υπηρεσίες. Υποθέτω ότι Νίκο, ελέγχους για το περιβάλλον μέχρι ό,τι άλλο. Δεν είναι δυνατόν να στελεχωθούν όμως από ανθρώπους που δεν έχουν τα απαραίτητα προσόντα, γιατί το ελεγκτικό επάγγελμα είναι πολύ συγκεκριμένο, είναι πολύ απαιτητικό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Έχουμε και χαρτογράφηση αυτών που φεύγουν. Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε αν είναι κατάλληλοι ή όχι. Επανεκπαίδευση. Υπάρχει ένα πρόγραμμα επανεκπαίδευση. Θανάση, πήγαινε να πει κάτι. Τι προβλέψει ότι θα γίνει με αυτό το κύμα. Είναι το σύστημα αξιολόγηση να το. Μετά από 4 χρόνια. Που οδήγησαν στην ανεργία 1,5 εκατομμύριο κόσμο, ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για το δημόσιο τομέα. Με έναν τρόπο όμως, ο οποίος μάλλον είναι λίγο τσαπατσούλικος, και έχω την αίσθηση ότι αυτή η τσαπατσουλιά, αν δεν επιδιώχθηκε, είναι ένα χαρακτηριστικό γενικός του δημόσιου βίου μας. Πώς θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι, ποιος θα τους κρίνει, είναι ικανοί, είναι ανίκανοι, γιατί δεν διώξαν αυτούς που προσελήφθησαν. Με αδιαφανείς διαδικασίες. Σε πρώτη φάση αυτοί που φεύγουν είναι των φορέων που καταργούνται. Έτσι. Δηλαδή το κριτήριο εδώ είναι ότι δεν υπάρχει, είναι αυτό που είχε πει ο Πάγκαλος κάποτε, ότι καταργείται η θέση, άρα δεν υπάρχει στην ουσία αυτό, γιατί αυτό βλέπουμε, κομμάτι μονιμότητας. Καταργείται η μονιμότητα. Ναι, το μεγάλο σκάνδαλο ήταν οι προσλήψεις που γίνανε και ο εκτροχιασμός το 7, το 8 και το 9. Μας αρέσει αυτή η πραγματικότητα. Τώρα, έχουν φύγει πολλοί από αυτούς πάντως. Όχι πάρα πολύ. Ήταν ένα μεγάλο κομμάτι που ήταν ΣΤΑΣ, τα προγράμματα ΣΤΑΣ, 70.000. Εξαιτίας του λοιπόν οδηγήθηκε στην ανεργία 1,5 εκατομμύριο κόσμος. Για να ξέρουμε ακριβώς γιατί πράγμα συζητάμε. Συγγνώμη. Εξαιτίας αυτών που τους προσέλαβαν, όχι αυτών. Γιατί τα παιδιά. Όχι, Νίκο. Τα παιδιά των ΣΤΑΣ 500 ευρώ παίρνανε και ήταν όμοιροι. Όταν εγώ παρακαλώ τον πολιτικό να μου προσλάβει το παιδί μου, είμαι και εγώ συνυπεύθυνος, έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Αυτό προκάλεσε το 1,5 εκατομμύριο ανέργων. Ναι, να το καταλάβω, ίσως κάτι δεν αντιλαμβάνω. Δεν είναι 1,5 για την ώρα, είναι 1,200 πάντως. Να σας δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να μπορέσουμε να συνοηθούμε. Ναι. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια απέτηση σε κάποιους κύκλους στη ΔΕΗ να πληρώνουν οι ελληνικές βιομηχανίες όσο πληρώνει και ο οικιακός καταναλωτής. Εν ολίγης. Όταν οι ελληνικές βιομηχανίες πληρώνουν το ρεύμα 40 και 50% ακριβότερα, το κόστος ενέργειας μάλλον, να με έτσι πει, πιο ακριβά από το πληρώνουν οι Ευρωπαίοι. Άρα λοιπόν οι ελληνικές βιομηχανίες δεν είναι ανταγωνιστικές. Τι θα κάνουν, θα κλείσουν. Τι έχει αυτό ως αποτέλεσμα, αυτό ως αποτέλεσμα έχει ανεργία. Γιατί πρέπει να κρατήσουμε το μονοπόλιο της ΔΕΗ. Καλά, πάντως και όταν πήγαμε να το σπάσουμε το μονοπόλιο της ΔΕΗ, μην πω ότι έγινε. Φάγαμε τα μούτρα μας. Ναι. Μου επιτρέπετε να πω δύο πράγματα. Μια κουβέντα ο Πάπης, μια κουβέντα ο Νίκος για να κλείσουμε. Δεν συμφωνώ μαζί σου, Θανάση. Είναι ακριβό μεν το ρεύμα και ακρίβει είναι απότομα και δεν πρόλαβαν οι εταιρείες αυτές να προσαρμοστούν. Και όσες έχουν μάλιστα και την ανάγκη να χρησιμοποιούν πολύ ρεύμα, όπως είναι ο Χάλιβας και τέτοιου είδους βιομηχανίες, έχουν τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι σωστό. Αλλά δεν είναι πιο ακριβή η ΔΕΗ από ότι είναι άλλες. Εκτός αν συγκρίνεις, εκτός αν πάρεις τη Βουλγαρία. Αλλά αν πάρεις τις υπόλοιπες. Γερμανία, πόσο πληρώνουν οι αντίστοιχες βιομηχανίες. Η Γερμανία είναι μέσα στα πυρηνικά. Έχει άλλο σύστημα παραγωγής. Δεν είμαστε τόσο πιο ακριβοί. Βεβαίως θα μπορούσαμε να επιλέξουμε για να διασώσουμε. Για να διασώσουμε κάποιες βιομηχανίες, κάποιες μονάδες. Όπως επίσης, Μπάμπη μου, και το φυσικό αέριο το πληρώνουμε 40% ακριβότερα από ό,τι το πληρώνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει με διαπραγματεύσεις που έγιναν και ελπίζω οι καινούργιες να μας ρίξουν την τιμή. Το άλλο που θέλω να σας πω με το θέμα των ανέργων, επειδή το λέμε συνέχεια, καταρχήν δεν φτάσαμε από το 0 στα 1.200, στο 1.200.000 που βγάζει τώρα η στατιστική. Ξεκινήσαμε, το καλύτερο σημείο που είχαμε νομίζω ότι ήταν γύρω στις 400.000 άνεργοι και από εκεί ανεβήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Και δεν συμφωνώ μαζί σου, Θανάση, σε κάτι ακόμη. Δεν φταίει ο δημόσιος τομέας που η ανεργία ανέβηκε. Αυτό που λέμε
φταίει με την έννοια των ελλημάτων που προκάλεσαν προβλήματα κτλ. Αλλά ο δημόσιος τομέας σε μεγάλο βαθμό έπαιρνε κόσμο μέσα γιατί δεν ήμασταν παραγωγικοί, γιατί δεν γινόντουσαν επενδύσεις, γιατί είχαμε επιχειρήσεις οι οποίες ήταν έλα γρήγορα να βγάλω τίποτα λεφτά, μάλιστα, να πάρω κανένα ωραίο καραβάκι να σουλατσάρω στο Αιγαίο. Δεν κάναμε πραγματική οικονομία, δεν φτιάξαμε πραγματικές θέσεις εργασίας. Και πηγαίνανε, και εδώ τους δικαιολογώ σχεδόν τους πολιτικούς, διότι έπρεπε κάποιον να βάλουν, αλλιώς η ανεργία θα ήταν στο 30%. Μια κουβέντα από τον Νίκο. Νίκο, με τον Μπάμπη. Ναι, ναι, πρέπει να κλείσουμε όμως. Πού και πού δηλαδή, δε. Είσαι στη δυσάρεστη θέση να συμφωνήσεις με τον Μπάμπη. Σε αυτή τη φάση συμφωνώ με τον Μπάμπη. Διότι δεν μπορώ και εγώ να αντιληφθώ ως λογική αυτή την ευθεία διασύνδεση ότι κάθε δημόσιος υπάλληλος που δουλεύει στο δημόσιο είναι τεμπέλης και ανίκανος. Είπα εγώ. Και για δύο λεπτά, όχι, δεν το είπατε εσείς αυτό. Α, είπα και ακούγεται. Και, και κάθε δημόσιος υπάλληλος που παραμένει στην εργασία του και συντηρεί μια οικογένεια, ένα νοικοκυριό, τρία παιδιά και δύο παππούδες, αυτός φταίει για την ανεργία στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά είναι παράλογα πράγματα. Okay, πρέπει να σταματήσει. Δεν τα είπαμε εδώ. Σε αυτό ευτυχώς, το τραπέζι. Πρέπει να σταματήσει ο κοινωνικός κανιβαλισμός εδώ. Η Ευγενία μας έφερε μια είδηση ότι θα φύγουν 25.000 άνθρωποι σε πρώτη φάση, θα πάρουν 8 μισθούς αποζημίωση και τελείωσε η ζωή τους. Στα 50 τους και θα βγουν σε μια χώρα που δεν έχει παραγωγικό ιστό. Δεν και είχε, θα βγουν σε μια χώρα που έχει 26% ανεργία, έτσι. Τραγικό. Ναι, ναι. Και δηλαδή, δεν πρόκειται να βρουν δουλειά. Μιλάμε τώρα για στρώματα κοινωνικά τα οποία καταστρέφονται και πίσω από κάθε εργαζόμενο που βγαίνει εκτός στα 50 του είναι υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν άνθρωποι αναγκαιμένοι. Όπως πάντως θα το λέμε είναι. Και πίσω από τους δικούς μας συναδέλφους που βγαίνουν στην ανεργία. Ναι, από δεν θα ωφεληθεί, ας πούμε, η χυμαζόμενη βιομηχανία Χάλιβος επειδή δεν υπάρχει οικοδομή και δεν υπάρχει ζήτηση. Δεν θα ωφεληθεί επειδή θα βγουν 25.000 άνθρωποι στην ανεργία. Λοιπόν, κλείνουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για να πάμε για λίγο μέχρι να κάτσει ο Υπουργός Αναπληρωτής των Εσωτερικών, ο κ. Αθανασίου, που θα μιλήσουμε μετά μαζί του. Εκεί που πάμε κάθε βράδυ, στην Ελένη Ατρού και στα μπλόκα των αγροτών. Ελένη, καλησπέρα. Πού είσαι απόψε? Καλησπέρα σας. Στο Λευκόνα των Σερών βρισκόμαστε και να σας δώσουμε λίγο το κλίμα που επικρατεί από τον αγροτικό χώρο πανελλαδικά. Συσπυρώνονται αλλά και κλιμακώνουν, Νίκο, τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες. Τους είδαμε σήμερα τους Θεσσαλούς να οργώνουν στην κυριολεξία όλη τη χώρα, να έρχονται σε επαφές με αγρότες και από τις Σέρες και από τον Πλαταμόνα, προκειμένου να απευθύνουν κάλεσμα προσωπικά για την Κυριακή το μεσημέρι στον κόμβο της Νίκαιας, να δημιουργήσουν ένα ενιαίο μέτωπο και να καθορίσουν τις κινητοποιήσεις από εδώ και στο εξής με ενιαίο τρόπο, ώστε να στείλουν χειρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Να ακούσουμε λίγο. Πρέπει από τους ίδιους ότι τι σημαίνει κλιμακώνουν και τι θα είναι μετά την Κυριακή. Γιατί την Κυριακή προφανώς θα γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση στην Νίκαια. Μετά τι? Να το ακούσουμε απλά, να ξέρεις ότι για πρώτη φορά η πρωτοβουλία των αγροτών, του πανελλαδικού όργανου που συνεδρίασε στον Πλαταμόνα, αποφάσισε για πρώτη φορά να συστήσει κοινό μέτωπο με τους Θεσσαλούς αγρότες και όλους τους υπόλοιπους. Έχουμε δίπλα μας τον Γιώργο τον Κασάπογλου, πρόεδρο Αγροτικού Συλλόγου Αλιστράτης, και τον Μιχάλη Τσερεβίστα, πρόεδρο. Ωραία. Του καπνικού συνεταιρισμού Φυσαλτίας. Κύριε Κασάπογλου, καλησπέρα κύριε Βαγγελάτο. Καλησπέρα. Αυτό το οποίο θα συμβεί θα είναι η κλιμάκωση του αγώνα, όπως ακούσατε και την Ελένη Ιατρού. Και αυτό γιατί η αναλγησία της κυβέρνησης και η στάση του Υπουργού να μην δέχεται στο τραπέζι των συζητήσεων τους αιρέους αγρότες μας έχει βγάλει έξω από τα ρούχα μας. Λοιπόν, κάθε μέρα για μία ώρα το κλείσιμο του δρόμου. Εγώ είδα τον Υπουργό εχθές το βράδυ να λέει ότι επειδή είχε κάτι άλλο ελάτε αύριο το πρωί να συζητήσουμε. Υπάρχει προοπτική να γίνει αυτό το ραντεβού σήμερα ή αύριο? Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είχε την τούρτα στο τραπέζι να την κόψει όπως θέλει, να τη φάει να ευχαριστηθεί και δυστυχώς την πέταξε στα σκουπίδια. Με γεια του, με χαρά του. Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση. Εσείς σας είπε ότι δεν σας βλέπει. Ακούστε με λίγο. Σας είπε ότι δεν σας βλέπει ή σας είπε να σας δει σήμερα ή αύριο? Γιατί δημόσια τον άκουσα να λέει ότι υπήρχε μια άλλη, ένα ραντεβού με τον Ολλανδόθαρο χθες το βράδυ, ομολογό του, και ζήτησε να σας δει σήμερα. Έγινε αυτό ή όχι? Κύριε Βαγγελάτε. Ναι. Κύριε Βαγγελάτε. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γιατί ήμουν εκεί στη σύσκεψη? Ναι. Καλησπέρα. Πείτε μας λοιπόν, πείτε μας. Με το σερβί σας. Γιατί ήμουν εκεί? Περιμέναμε επί δύο ώρες. Είχε μια συγκέντρωση, μια συνάντηση μαζί με τα πράσινα φανάρια. Συζητούσε ο κύριος Υπουργός επί μία ώρα και 20 λεπτά με τα πράσινα φανάρια, τον μπλόκο των πράσινων φαναριών. Θεσσαλονίκη. Περιμέναμε απ' έξω εμείς
και η ομάδα αυτά τα είναι γνωστά, μην χάσουμε χρόνο. Λέω, είπε όμως, τον άκουσα, ελάτε αύριο το πρωί να συζητήσουμε. Ψέμα είπε. Κύριε Ευαγγελάτη, ακούστε με λίγο. Είμαστε εκεί επί 2 ώρες. Συζητούσε επί 1 ώρα και 20 λεπτά με τα πράσινα φανάρια και δεν είχε την τιμή να κάτσει με εμάς, να καθίσει στο τραπέζι ούτε ένα λεπτό. Είπε, φεύγω, έχω δουλειά, θα σας δω αύριο μεθαύριο. Όταν επί 1 ώρα και 20 λεπτά εντάξει, συζητούσε με τα πράσινα αυτό φανάρια. Αυτό λοιπόν έγινε. Αυτό ήταν, κύριε Ευαγγελάτη. Κύριε Βαγγελάτη, ήταν απαξίωση αυτή τη στιγμή στο δεύτερο μεγαλύτερο μπλόκο, στον Προμαχώνα εδώ που είμαστε και δεν μπορούσε να μας δει έστω και 5 λεπτά. Όταν ο Υπουργός Μακεδονίας Τράκης που έκλεισε το ραντεβού, το δικό μας, μαζί με τα πράσινα φανάρια, δεν μας είδε εμάς για 5 λεπτά. Απαντήστε μου στο ερώτημα. Ακούστε με λίγο για να πάμε να φτάσουμε κάπου. Επειδή αυτό που λέτε είναι σαφές, το καταλάβαμε. Ένα ερώτημα. Αυτή η συνάντηση που δεν έγινε χτες και που σας απαξίωσε, εγώ να δεχτώ όλα αυτά που λέτε. Θα γίνει σήμερα, υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού ή είπε ψέματα ο Υπουργός ή εσείς δεν πάτε τώρα. Κύριε Βαγγελάτη, δεν είδαμε τέτοια πρόθεση από τον κύριο Υπουργό που θα μπορούσε κάλλιστα να πει σε κάποιον ειδικό συνεργάτη του, ελάτε εδώ παλικάρια, να κάνουμε μια συνεδρίαση. Όλη την ημέρα δεν μας πήρε ούτε αντίθεση. Δεν σας έχει πάρει σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι... Ακούστε, όταν έχουμε τον Υπουργό, δεν μπορούμε να βρεθούμε με τον Γενικό Γραμματέα. Όχι, ο Υπουργός πρέπει να σας δεχθεί όπως είδε και τους άλλους. Και σήμερα μέχρι τώρα δεν έχει απευθύνει πρόσκληση. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και την Ελένη. Είπαμε ότι θα είμαστε κάθε μέρα στα μπλόκα, προσπαθώντας να καταλάβουμε πού πάει αυτή η ιστορία. Καλησπέριζω τώρα τον κύριο Αθανασίου. Καλώς ορίσατε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Μαγκελάτη. Κύριε Υπουργέ, ζήτησα αυτή την συζήτηση για ένα άλλο μείζον θέμα, το οποίο ανέκυψε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και ανατρέπει τον νόμο Ραγκούση. Σχεδιάζεται λοιπόν ένα καινούριο νόμο για αυτό που λέμε ηθαγένεια. Η αλήθεια είναι ότι και τότε που είχαμε τον νόμο Ραγκούση, πολλή συζήτηση είχε γίνει. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει από εδώ και πέρα και να κάνω ένα πρώτο ερώτημα που το είδα και το διάβασα να σχολιάζεται πολύ. Ο νόμος Ραγκούση έδινε τη δυνατότητα σε παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια. Αυτό καταργείται τώρα. Και πάμε σε παιδιά δίχως πατρίδα. Ναι. Εύλογο το ερώτημά σας, γιατί απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολλοί συνάδελφοί σας το έχουν... Και παρόμοια κοινωνικό στοιχείο, έτσι. Προβλήματα το έχουν προβάλει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Καταρχήν, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι ο ελληνικός λαός δεν διακατέχεται από αισθήματα ξενοφοβίας ούτε ρατσισμού. Το έχουμε αποδείξει αυτό με την νομοθεσία την οποία έχουμε διαμορφώσει. Θα σας πω μόνο και θα αμέσως θα απαντήσω στο ερώτημά σας ότι στη χώρα μας όλοι οι μετανάστες και οι λαθρομετανάστες, οι παράνομοι μετανάστες έχουν την ίδια ιατρική περίθαλψη που έχουν οι Έλληνες και οι νόμιμοι μετανάστες. Και επίσης έχουν με τις ίδιες προϋποθέσεις την πρόσβαση στην παιδεία. Όλα αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και δεν έχουμε καμιά βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και είμαστε η χώρα η οποία δέχεται το μεγαλύτερο ρυθμό μεταναστών. Και πρέπει να σας πω ένα στατιστικό στοιχείο ότι το 90% των μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη περνάει από την Ελλάδα και έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό. Τώρα, όσον αφορά τον 38-38, τον νόμο του 2010, δεν μου αρέσει να το λέω Ραγκούση, αλλά... Για τις ανάγκες της επικοινωνίας. Το νούμερο δεν το καταλαβαίνει. Είναι ένας νόμος του ελληνικού κράτους. Είχε 3 λάθη. Ποια ήταν τα λάθη αυτά? Πρώτον, έδινε ηθαγένεια σε παιδιά μόνο με τη γέννησή τους στη χώρα μας, ανεφάλωτινός, που δεν προέκυπτε γνήσιος δεσμός με τη χώρα. Το δεύτερο λάθος ήταν ότι έδινε ηθαγένεια σε παιδιά ανεξαρτήτως αν είχαν γεννηθεί εδώ, γιατί πήγαν στο σχολείο 6 χρόνια. Όταν τα Ελληνόπουλα, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, πηγαίνουν 9 χρόνια. Δηλαδή, η υποχρεωτική εκπαίδευση για τα Ελληνόπουλα είναι 9 χρόνια. Δεν μπορούσε λοιπόν να είναι 6 χρόνια για τους μετανάστες, τα παιδιά των μεταναστών. Το τρίτο λάθος ήταν ότι έδωσε δικαίωμα στους μετανάστες που ζούσαν νόμιμα στη χώρα να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα όσον αφορά τις δημοτικές εκλογές. Και έγινε αυτό, υλοποιήθηκε, έτσι ψήφισαν στις τελευταίες δημοτικές εκλογές. Αυτές οι διατάξεις, κύριε Βαγγελάτου, κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το ανώτατο κυρωτικό δικαστήριο της χώρας μας, μη συμβατές με το Σύνταγμα. Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι ως κράτος δικαίου να εναρμονίσουμε την νομοθεσία μας με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πριν μας πείτε τι σχεδιάζετε. Όχι, γιατί... μόνο αυτό να πω, να τελειώσουμε. Διότι η συνταγματικότητα των νόμων, όχι μόνο με το Ελληνικό Σύνταγμα, αλλά με όλα τα συντάγματα των πολιτισμένων κρατών, κρίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα δικαστήρια της χώρας.
Θα ρωτήσω σε λίγο τι σχεδιάζετε να κάνετε. Πριν θέλω να έρθω σε κάτι άλλο το οποίο διάβασα. Ότι επειδή ο νόμος κρίθηκε μη συμβατός με το ελληνικό δικαιοικό σύστημα, αλλά έχει ήδη παράξει αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα έχουν ψηφίσει οι μετανάστες στις δημοτικές εκλογές. Ναι. Και υπάρχει και περίπτωση δημάρχου που έχει εκλεγεί. Τι θα έχει συμβεί τώρα, θα έχουμε ακυρότητα εκλογών? Πολύ σωστό το ερώτημά σας. Όχι, δεν έχουμε ακυρότητα εκλογών, διότι η νομοθεσία, γιατί το διαβάζω και το ακούω από πολλούς συναδέλφους σας, είναι λάθος η αντίληψη αυτή, διότι κάθε εκλογική διαδικασία για να προσβληθεί η ακυρότητά της, έχει ο νομοθέτης θέτει ορισμένη προθεσμία. Αυτή τη λέμε αποσβεστική προθεσμία. Mm-hmm. Δηλαδή, για να το καταλάβει και οι τελεθεατές σας, παραγράφεται το δικαίωμα κάποιου να ακυρώσει μια εκλογική διαδικασία αν περάσει ορισμένο χρονικό διάστημα. Αυτό έχει παρέλθει και δεν υπάρχει. Άρα, θέμα ακυρότητας εκλογών δημοτικών δεν τίθεται. Απολύτως δικαίωμα ακυρότητας εκλογών δεν υπάρχει. Τι σχεδιάζετε να κάνετε από εδώ και πέρα? Και είναι κομβικό θέμα για τη λαθρομετανάστευση αυτό που συζητάμε. Ναι. Έτσι δεν είναι? Εξήγησα πριν ότι και οι λαθρομετανάστες έχουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά την ιατροφαρμακευτική. Εσείς νομίζω κάνετε και ούτως ή άλλως έχετε και μια δραστηριότητα γι' αυτό και με συνέδρια εκεί στην πατρίδα σας, στη Μυτιλήνη. Ναι, είχαμε κάνει ένα συνέδριο στην πατρίδα μου και χαίρομαι που το θυμόσαστε, για την μετανάστευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και εκεί ανεδείχθηκαν όλα τα ζητήματα και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη χώρα μας από την ανεξέλεγκτη λαθρομετανάστευση, αλλά και βεβαίως το τι πρέπει να κάνει η πολιτεία να αντιμετωπίζει με ανθρώπινο πρόσωπο, με ανθρώπινα αισθήματα τον άνθρωπο. Τι σχεδιάζετε λοιπόν από εδώ και πέρα? Ο σχεδιασμός είναι ότι πρέπει να εναρμονιστεί η νομοθεσία μας με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρέπει να σας πω όμως. Πρακτικά να το δούμε λίγο, θα να ρωτήσω. Το δούμε πρακτικά. Πρέπει να σας πω όμως ότι όλα αυτά τα οποία έχει πει το Συμβούλιο Επικρατείας τα έχει προαναγγείλει και ο Πρωθυπουργός στις προγραμματικές του δηλώσεις πολύ πριν τις εκλογές, και αν ανοίξετε και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα δείτε ότι τα τρία σημεία αυτά αναφέρονται ακριβώς και στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Α, και όχι μόνο, αλλά και πολλοί επιστήμονες, πολλοί συγγραφείς έχουν αναφερθεί στο θέμα αυτό της αντισυνταγματικότητας. Τώρα, τι σχεδιάζουμε? Βεβαίως πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή είναι κώδικας, είναι ένας νόμος θεσμικός για τη χώρα, εμείς ως Υπουργείο Εσωτερικών θα κάνουμε τις προτάσεις μας, θα τεθούν υπόψη του Πρωθυπουργού και των δύο αρχηγών που στηρίζουν την κυβέρνηση, του κυρίου Μενιζέλου και του κυρίου Κοβέλη. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι θα ενημερώσω και τα άλλα κόμματα, όλα του Κοινοβουλίου, και αμέσως μετά θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο αυτό και βεβαίως θα τεθεί στα όργανα της Βουλής για να εξεταστεί. Ποιος είναι ο σχεδιασμός? Πρώτα-πρώτα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη αυτή, η οποία δεν πρόκειται να επαναληφθεί, ότι ένα παιδί αποκτά την ελληνική ιθαγένεια. Μη μας το επαναλάβετε για οικονομία χρόνου. Τι θα κάνετε, πώς θα παίρνει κανείς την ιθαγένεια? Οι τρόποι που απονέμεται η ιθαγένεια σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο είναι 10 περίπου τρόποι. Καταργούνται οι δύο ως αντισυνταγματικοί, αυτούς που αναφέραμε. Άρα θα έχετε κάποιο καινούργιο ή θα μείνουμε στους παλιούς, θα επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς? Θα έχουμε. Θα βελτιώσουμε τα υπάρχοντα, παραδείγματος χάρη την πολιτογράφηση, η οποία θα μπορεί κάποιος να πολιτογραφείται ως Έλληνας αλλοδαπός, να αποκτώνει την ελληνική ιθαγένεια. Εάν έχει φοιτήσει σε σχολείο, θα δούμε το χρόνια τώρα, γιατί πρέπει να πω για να γίνει αντιληπτό ότι για να πολιτογραφηθεί κάποιος Έλληνας εκτός από το για να πάρει την ιθαγένεια λόγω πολιτογράφησης, εκτός από το όριο της ηλικίας και διάφορες άλλες προϋποθέσεις οι οποίες δεν είναι άξιες λόγου, πρέπει να υπάρχει το στοιχείο της ελληνομάθειας. Περνάνε ένα τεστ για να δούμε αν ξέρουν την ελληνική γλώσσα, αν έχουν πόσα χρόνια θα απαιτούνται, δηλαδή δώστε το μας λίγο σαν πλαίσιο για να είναι λοιπόν, σαφές. Σήμερα το πλαίσιο που υπήρχε μέχρι τον 38-38, τον νόμο Ραγκούση όπως είπατε, ήταν πρέπει να ζει κάποιος στην Ελλάδα νόμιμα και μόνιμα 10 χρόνια. Με τον νόμο αυτόν έγιναν 7 χρόνια. Η σκέψη είναι να το δούμε αν πρέπει να ανεβεί λίγο ο χρόνος αυτός, γιατί είναι πολύ μικρό. Άρα πάτε πάνω από τα 7, θα ξαναγυρίσετε στα 10 ή πιο χαμηλά? Αυτό θα το δούμε, θα το συζητήσουμε τώρα. Δεν μπορώ να πω εκ των προτέρων. Την προσωπική σας γνώμη, η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να ανεβεί και να εναρμονιστεί με ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη. Που είναι πόσο? Μπορώ να σας αναφέρω, στην Ευρώπη τα χρόνια είναι από 8 έως 12. Υπάρχει και μια χώρα που τα έχει 7. Μάλιστα. Χρόνια. Θα το δούμε αυτό, γιατί θα εξαρτηθεί και από τις άλλες προϋποθέσεις. Τα παιδιά τώρα τι θα κάνουν? Να σας πω ένα παράδειγμα αυτό για να το ολοκληρώσουμε.
η ελληνομάθεια δεν θα χρειάζεται, δεν θα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάποιον ο οποίος θα πολιτογραφηθεί, εάν έχει πάει στο σχολείο. Δηλαδή θα θεωρείται ότι εφόσον έχει πάει στο σχολείο 6-9 χρόνια, θα δούμε πόσα θα είναι, όχι βέβαια ως αυτοτελής λόγος απονομής της ηθαγένειας, αλλά ως προϋπόθεση αποκτήσεως της ηθαγένειας με πολιτογράφηση, δεν χρειάζεται να τον περνάμε από την Επιτροπή με το τεστ ηλιονομάθειας. Θα θεωρείται επαρκές ότι έχει ένα χαρτί από ελληνικό σχολείο, λογικό είναι. Σχολείο. Με τα παιδιά που θα γεννηθούν. Με τα παιδιά που θα γεννιούνται στην χώρα, οι σκέψεις είναι δύο. Ή εναρμονιζόμαστε με το δίκαιο των ευρωπαϊκών χωρών που έχουν τα ίδια προβλήματα μαζί μας, όπως παραδείγματος χάρη οι χώρες του Νότου, που όλες λένε ότι το παιδί θεμελιώνει δικαίωμα να γίνει Έλληνας όταν γεννηθεί, αλλά θα το αποκτήσει με την ενηλικίωσή του. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό που λέω. Θεμελιώνω το δικαίωμα, αλλά το αποκτώ με την ενηλικίωση και με δήλωση δική του. Μάλιστα. Όταν αποκτήσει την δικαιοπρακτική ιδιότητα. Στα 18 του λοιπόν. Έτσι είναι στις περισσότερες χώρες. Πολλές χώρες δεν το έχουν. Υπάρχει και χώρα που το έχει πολύ λιγότερο. Άρα προς τα εκεί προσανατολίζεστε σε αυτήν την. Είναι οι σκέψεις που θα συζητηθούν τώρα με την Επιτροπή, μια νομοπαρασκευαστική επιτροπή άτυπη που έχουμε κάνει μετά τα κόμματα, αλλά οι κατευθύνσεις θα είναι. Προς, κύριε Υπουργέ, πότε υπολογίζετε ότι θα είναι έτοιμο, δηλαδή πότε θα προχωρήσει. Να σας πω. Και να ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Δικαίωμα ψήφου. Ναι. Δεν προβλέπετε. Όχι, δεν προβλέπετε. Αυτό καταργείται οριστικά. Βεβαίως. Προσέξτε, όχι των κατοίκων οι οποίοι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, μιλούμε για τους τρίτες χώρες. Γιατί αυτό προβλέπεται. Εκείνη η οδηγία κοινοτική. Θεωρούνται ότι είμαστε μια οικογένεια Ευρωπαϊκή κλπ. Αλλά οι υπόλοιποι δεν θα έχουν δικαίωμα ψήφου. Βεβαίως, είναι αντισυνταγματικό, δεν το συζητώ. Μάλιστα. Και έχει ρυθμιστεί και υπάρχουν βέβαια σκέψεις που δεν έχω χρόνο να τους αναπτύξω. Όχι, και δεν έχει νόημα. Πότε προβλέπετε να τελειώσει αυτή η διαδικασία? Το νομοσχέδιο είναι έτοιμο και σας είπα, μένουν οι δύο λεπτομέρειες αυτές. Άρα μιλούμε για κάτι δηλαδή, αν θα δούμε τα χρόνια της πολιτογράφησης, αν θα πρέπει να είναι κάποιος εδώ. 7 να παρεμείνει αυτά ή να πάμε μέχρι 10. Μια τελευταία ερώτηση. Θα το δούμε. Αλλά εδώ πρέπει να γίνει αντιληπτό. Και γιατί είδα και στον τύπο διάφορα σχόλια ότι λέει, τι θα γίνουν τα Ελληνόπουλα, θα τα διώξουμε από εδώ κλπ. Κύριε Ευαγγελάτο, και το λέω να το ακούσουν οι τηλεθεατές. Η ελληνική κυβέρνηση, και δεν αναφέρομαι σε αυτή την κυβέρνηση, αναφέρομαι σε όλες τις κυβερνήσεις, αλλά ειδικά σε αυτή την κυβέρνηση, έχει ευαισθησίες κοινωνικές. Δεν πρόκειται να φύγει κανένα παιδί. Άλλο είναι το θέμα να δώσουμε στα παιδιά μόνιμο διαμονή στη χώρα που γεννιούνται εδώ και άλλο να τους κάνουμε Έλληνες με ηθαγένεια. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το ανθρωπιστικό στοιχείο που επικαλούνται μερικοί και είδα το επικαλείται και κάποιο ακόμα παραμένει. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα δεν έχει σημασία και τα ανθρώπινα δικαιώματα προστατεύονται. Πολύ περισσότερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που λένε ότι είναι πιο πολιτισμένες από εμάς. Εμείς έχουμε πιο ευέλικτο σύστημα να δίνουμε άδεια διαμονής. Αλλά οφείλουμε να αυστηροποιήσουμε το σύστημά μας όσον αφορά την ηθαγένεια. Γιατί η Ελλάδα συγκροτήθηκε ως κράτος εθνικό, ως έθνος. Δεν είναι όπως είναι οι χώρες τότε που εφαρμόζαν το ιού σόλιο. Το ιού σόλιο είναι το δίκαιο του εδάφους. Γίνεται πολύ δική συζήτηση. Ναι, ναι, ας μην το αναλύσουμε. Άρα πολύ. Κρατάμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα, ημέρες ή εβδομάδες φαντάζομαι, θα έχουμε το πιστεύω καινούργιο νόμο. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του μηνός θα είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θα σας ευχαριστήσω πολύ για αυτήν την συζήτηση και για τις ειδήσεις που προέκυψαν από αυτήν. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στα παιχνίδια της 21ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος τρέφουν την προσοχή τους οι ομάδες στη Super League. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Τρίπολη με τον Αστέρα, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Όφη και ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Σκόντα Ξάνθη στα κυριότερα μάτς. Στην Αθήνα βρίσκεται εδώ και λίγες ώρες ο Αργεντινός επιθετικός Λουτσιάνο Φιγκερόα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους Πράσινους. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Λουτσιάνο Φιγκερόα, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό. Ο Αργεντινός στις πρώτες του δηλώσεις τόνισε πως ήρθε σε μεγάλη ομάδα με ιστορία. Ήρθα σε μια μεγάλη ομάδα που έχει πολύ κόσμο και πλούσια ιστορία. Αυτή την περίοδο μπορεί να περνάει κάποιες δύσκολες στιγμές, αλλά όπως συμβαίνει με τις μεγάλες ομάδες, θα βρει το δρόμο της. Ήξερα τον Παναθηναϊκό. Είχα ακούσει αρκετές φορές να γίνεται κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, που θεωρούνται σημαντικές ομάδες στο εξωτερικό. Ο ίδιος πάντως κράτησε χαμηλούς τόνους, καθώς δεν θέλει, όπως δήλωσε, να δίνει υποσχέσεις, ενώ χρειάζεται λίγο χρόνο ακόμα για να επανέλθει πλήρως μετά τον
τραυματισμό του. Λουτσιάνο Γκαμπριέλ Φιγκερόα Ερέρα. Αυτό είναι το πλήρες όνομα του νέου στράικερ του Παναθηναϊκού, που ήρθε στην Αθήνα για να δώσει λύσεις στην επίθεση των Πρασινών. Δεν μου αρέσει να δίνω υποσχέσεις. Δουλειά μου είναι να βάζω γκολ και σκοπός μου να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου για την ομάδα. Από πλευράς φυσικής κατάστασης είμαι εντάξει, αλλά μου λείπει να προπονηθώ κανονικά με την ομάδα. 32 χρόνια συμπληρώθηκαν από την τραγωδία της θύρας 7, όπου 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα αντικλειδώματα του Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο πρόεδρος των Ερυθρολεύκων, Βαγγέλης Μαρινάκης, με δήλωσή του, τονίζει πως ο σύλλογος θα κάνει τα πάντα για να τους κάνει υπερήφανους. Κάθε φορά που ο χρόνος σταματά στην 8η του Φλεβάρι, όλοι μας στρέφουμε τα μάτια μας στον ουρανό και θυμόμαστε με αγάπη και πόνο ανυποχώρητο τα 21 αθώα θύματα της τραγωδίας της θύρας 7. Ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ αυτούς που έφυγαν σκεπασμένοι με την Ερυθρόλευκη και θα αγωνίζονται πάντα για να τους κάνει υπερήφανους. Να ανοίξει και το δεύτερο δείγμα θα ζητήσει από το ΕΣΚΑΝ ο Χρήστος Αρκούδας, που βρέθηκε θετικός στην ουσία ο Ξυλοφρίνη. Η απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από σύσκεψη στα γραφεία της ΑΕΚ με παρόντες τον ποδοσφαιριστή, την οικογένειά του και το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ. Η αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Μεγάλης βαθμολογικής σημασίας είναι τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Κέρκυρα και του Πανιωνίου με τον ΠΑΣ Γιάννηνα, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΟΑΚΑ την Ξάνθη. Συνοπτικά το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής το Σάββατο, Ατρόμητος Βέρεια, ΠΑΟΚ Όφη και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και την Κυριακή, Πανιώνιος ΠΑΣ Γιάννηνα, Κέρκυρα ΑΕΚ, Πανθρακικός Λεβαδιακός και Παναθηναϊκός κοντά Ξάνθη. Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με την αναμέτρηση Πλατανιάς Άρης. Για ακόμη μια εβδομάδα η εκπομπή του Sky Goal χωρίς σύνορα, κυρίες και κύριοι, με τον Πάνο Βόγλη σας προσφέρει αύριο στις 12 το μεσημέρι πλούσιο θέαμα από τον χώρο του αθλητισμού. Εντυπωσιακά γκολ από όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ενδιαφέροντα θέματα για τις ομάδες της Super League. Μην χάσετε αύριο την αποκλειστική συνέντευξη του Ισπανού σκόρερ του Άρη Νταβίντα Γκάνθο στο Μιχάλη Μελισσίδη. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι νιώθω πάρα πολύ άνετα στην ομάδα του Άρη και στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, δεν θα σας απαντήσω τι σκέφτηκα και αν ήταν δύσκολο να ανανεώσω τη συνεργασία μου με τον Άρη. Θα σου πω ότι δύσκολο ήταν να φύγω από την Ισπανία, να βγω από την Ισπανία, να φύγω μακριά από την οικογένειά μου. Αυτό ήταν το δύσκολο κομμάτι του να έρθω στη Θεσσαλονίκη. Από τη στιγμή που είχε γίνει αυτό, έχω πει πολλές φορές ότι διασκεδάζω με το ποδόσφαιρο, ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Θεσσαλονίκη, ότι ο κόσμος με έχει υποδεχθεί πάρα πολύ όμορφα και ήθελα αυτό να το ανταποδώσω και αυτό ήταν το οποίο με ώθησε να θέλω να ανανεώσω την συνεργασία μας. Επομένως, εκεί δεν είχα καμία δυσκολία στο να το σκεφτώ. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά προβλήματα, αλλά βλέπω ότι η ομάδα του χρόνου θα είναι εντελώς διαφορετική γιατί έχει πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Από τα 19 γκολ του Άρη, τα 9 ανήκουν στον Ισπανό που παίζει καλά και εντός και εκτός περιοχής. Τρίτος στον πίνακα των scorers, αλλά η πρωτιά δεν τον ενδιαφέρει. Η αθερμή τραβάχω και με βαλεκνέσα. Όχι, του πρωταθλήματος όχι και δεν έχω θέσει κανένα τέτοιο ατομικό στόχο. Αυτό το οποίο θέλω είναι μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες μου να είμαστε μέσα σε αυτή την 25άδα των ποδοσφαιριστών οι οποίοι θα έχουν σώσει την ομάδα από μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Το παιχνίδι κυπέλου μεταξύ Μπαρσελόνας και Ρεάλ μπορεί να μην το παρακολούθησε. Επομένως, δεν μας το σχολίασε. Γνωρίζει όμως πολύ καλά τον Μίτσελ, όπως και την αντίπαλο του Ολυμπιακού Λεβάντε. Για τον Βαλβέρδε είπε απλά πως είναι ένας καλός προπονητής. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα το ιδιαίτερο εγώ, καθώς αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τη τύχη να έχει φέρει στη στάξη του έναν πάρα πολύ καλό προπονητή, ο οποίος είναι Ισπανός, τον Μίτσελ. Σίγουρα γνωρίζει πάρα πολύ καλύτερα την αντίπαλο που έχει να αντιμετωπίσει και αυτό θα είναι καλό για τον Ολυμπιακό, ώστε να μπει με ένα βαντάζ, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτά τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Που και παρελεμβάνεται είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Δυναμώνει χρόνο με το χρόνο και έχει πάρα πολύ νεαρά παιδιά, ελπιδοφόρα, τα οποία θέλουν να κερδίσουν τη ζωή τους μέσα από το ποδόσφαιρο. Ο Μίτσελ ξέρει πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το προκληματικό γύρο και θα ανταπεξέλθουν. Και θα ανταπεξέλθει η ομάδα του Ολυμπιακού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όχι, σύγκριση δεν θα μπορούσα να κάνω, θα μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το Μίτσελ το γνωρίζω κάπως καλύτερα. Εδώ και πέρα σίγουρα γνωρίζω και τον κύριο Βαλβέρ, τον οποίο είναι ένας Ισπανός προπονητής. Έχω παρακολουθήσει και τη δική του την πορεία, αλλά όχι από τόσο κοντά. Στο μπάσκετ τώρα, συνέντευξη τύπου παρέθεσαν προπονητές και αρχηγοί των αιωνίων αντιπάλων εν ώψη του τελικού κυπέλου που θα διεξαχθεί την Κυριακή στο κλειστό του Ελληνικού και θα μεταδοθεί απευθείας από το ραδιόφωνο του Sky 100,3 στις 18:30. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διεκδικούν το τρόπαιο στη δεύτερη τη τάξη διοργάνωση για 6η χρονιά στη σειρά. Στην Ευρώπη και συγκεκριμένα σε Ισπανία, Ιταλία και Τουρκία λαμβάνουν χώρα τα Final 8 του μπάσκετ, παρουσία φιλάθλων και των δύο αντιπάλων. Με αποκορύφωμα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ, το οποίο χρειάστηκε δύο παρατάσεις προκειμένου. Καταλανοί να πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση με σκορ 111-108. Στην Ελλάδα όμως, ακόμη ένας τελικός κυπέλου μπάσκετ θα διεξαχθεί χωρίς την ποικιλοχρωμία της εξέδρας.
Αυτή ήταν και η πικρία που εξέφρασαν οι Δημήτρης Διαμαντίδης και Βασίλης Πανούλης. Οι δύο αρχηγοί Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, φίλοι εκτός γηπέδου, όπως υποστήριξαν, ήταν τα κεντρικά πρόσωπα της κοινής συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν με αφορμή το μεγάλο τελικό του κυπέλου Ελλάδος στο μπάσκετ. Εύχομαι να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Σίγουρα δεν έχει την έγκλη του πρωταθλήματος, αλλά είναι ένας τίτλος. Είναι κάτι που είναι στενάχωρο, το λέμε χρόνια τώρα. Δυστυχώς, έτσι που είναι τα πράγματα στην Ελλάδα, δύσκολο μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε ζηλέψει με τίποτα από εκεί πέρα, αλλά σίγουρα ένα παιχνίδι τέτοιο όπως είναι Real Barcelona ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όπως είπες και εσύ σωστά, το ιδανικό είναι να το βλέπει πολλοί κόσμος από κοντά. Κάτι το οποίο δεν έχουν την τύχη να το ζήσουν στο κύπελο οι Έλληνες. Και είναι κάτι που πιστεύω ότι δεν θα διορθωθεί ποτέ. Ο κάθε παίκτης θα ήθελε να παίζει σε ένα γήπεδο που θα είναι ο κόσμος πιο πολύς, θα συμπεριφέρεται κόσμια. Το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι και άμα δείτε τα παιδιά που έρχονται και παίζουν για πρώτη φορά, νιώθουν είναι λίγο ενθουσιασμένα, παρόλο που εντάξει σίγουρα δεν τους αρέσει να βλέπουν ο κόσμος να πετάει αντικείμενα, να τους βρίζει, να τους φτύνει, αλλά νιώθουν ενθουσιασμένοι, δηλαδή το κλίμα που υπάρχει τους φτιάχνει. Εντάξει, σίγουρα θα θέλαμε να παίζουμε σε γήπεδα μεγάλα, να παίζουμε να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση, αλλά έτσι είναι τα πράγματα στην Ελλάδα και νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα αλλάξουν. Από την πλευρά τους, οι προπονητές Γιώργος Μπαρτζόκας και Αργύρης Πεδουλάκης δήλωσαν χαρούμενοι που θα αγωνιστούν σε ένα παιχνίδι το οποίο δίνει τίτλο, ενώ δεν παρέλειψαν να αναφερθούν και στην κριτική που έχουν δεχτεί από την ημέρα που έχουν αντικαταστήσει του Ζέλικο Μπράντοβιτς και του Σανίφκοβιτς. Είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι μέχρι τώρα, 2012-2013. Κρίνεται ένας τίτλος. Οι δύο ομάδες έχουν προσπαθήσει και οι διοικήσεις και τα αγωνιστικά κομμάτια φέτος και τα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα. Να υπάρχει ένα πολιτισμένο περιβάλλον όσο γίνεται, να μην υπάρχουν αυτά τα έξτρα που γινόταν στο παρελθόν. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπως έχω πει, για μένα είναι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Ο Γιαννακόπουλος και ο Ζώτς είναι ο άνθρωποι που χτίσαν το μύθο και όλο αυτό που γίνεται γύρω από την αυτοκρατορία του Παναθηναϊκού. Όλοι θα θέλαμε να είμαστε στο 2008-2009 ή 10. Αυτό δεν είναι εύκολο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Πορευόμαστε με αυτό το πράγμα. Προφανώς τα μεγέθη. Τα συγκεκριμένα που μιλάμε ήταν μεγάλα. Οποιοδήποτε θεωρώ ήταν στη θέση τη δικιά μου και του Αργύρη, θα αντιμετώπιζε μια δύσκολη κατάσταση φέτος. Αλλά νομίζω ότι όλοι ξέρετε ότι η δουλειά του προπονητή είναι η πιο δύσκολη. Η αναμέτρηση που θα κρίνει τον πρώτο τίτλο στο μπάσκετ για το 2013 θα διεξαχθεί την Κυριακή στις 18:30 και θα μεταδοθεί απευθείας από τον Sky 100,3. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τοπικές βροχές θα έχουμε το Σαββατοκύριακο, κυρίως στα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία σχεδόν σε κανονικά για την εποχή επίπεδα και οι άνεμοι δεν πρόκειται να δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα. Αναρτητικότερα λοιπόν αύριο Σάββατο, βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά, τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Και στην υπόλοιπη χώρα θα βρέξει, αλλά βροχές θα είναι τοπικού χαρακτήρα και μικρής διάρκειας. Επίσης, χιόνια θα πέσουν στα ορεινά και τα ημιορεινά της Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Θερεάς. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 4 με 5 και στα πελάγια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έως 11 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 13 με 15 βαθμούς. Στην Αττική αύριο λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε και δεν αποκλείεται να βρέξει για λίγο τοπικά. Νότιο-δυτική άνεμη 4 με 5 στα ανατολικά και νότια τοπικά μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 6 έως 14 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και θα βρέξει τοπικά. Επίσης λίγα χιόνια θα πέσουν στα γύρω ορεινά. Πάντως το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 1 έως 10 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και την Κυριακή, δηλαδή δυτικά, νότια και ανατολικό Αιγαίο, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με σποραδικές βροχές μικρής διάρκειας. Και πάλι χιόνια στα ορεινά και τα ημιορεινά της βόρειο-δυτικής Ελλάδας. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Πάλι γύρω στους 13 με 14 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τη Δευτέρα τα φαινόμενα βαθμία θα περιοριστούν στην Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και θα σταματήσουν. Πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός και λέω πρόσκαιρα γιατί από την Τρίτη το μεσημέρι και πάλι από τα δυτικά θα αρχίσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες που την Τετάρτη και την Πέμπτη θα επεκταθούν σε όλη τη χώρα και μάλιστα δεν αποκλείεται και τα φαινόμενα να είναι τοπικά έντονα. Η θερμοκρασία που θα πέσει λίγο τη Δευτέρα, την Τρίτη θα ανέβει και πάλι λίγο. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.
Και εδώ τελειώνει και για απόψε η απογευματινή ενημέρωσή σας από τον Sky. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σία Κοσκέρη. Καλό βράδυ και καλό βράδυ.